Καλησπέρα. Καθυστερήσαμε, φίλοι μου, την έναρξη της εκπομπής λόγω ενός έκτακτου διακαναλικού πολιτικού προγράμματος με αφορμή τις ευρωεκλογές της Κυριακής. Μη μου γκρινιάζετε. Αυτά συμβαίνουν στις ζωντανές εκπομπές. Θα τη βρούμε την ώρα έναρξη. Εδώ βρίσκουμε άλλα κι άλλα. Αυτή τη νύχτα το τούνελ καλείται να λύσει ένα νέο γρίφο στην Αθήνα. Αυτόν του επιχειρηματία που εξαφανίστηκε οδηγώντας το αυτοκίνητό του. 50 μέρες τώρα δεν έχει εντοπιστεί ένα σημάδι από τη ζωή του, αλλά ούτε και ίχνος από το αυτοκίνητό του. Ερευνώντας αυτήν την υπόθεση, φίλοι μου, έρχεται στο φως η τραγωδία που σημάδεψε βαθιά αυτόν τον άνθρωπο. Στη Λάρισα, εκεί όπου εξαφανίστηκε η Βάσο, η μητέρα, αυτή η γλυκιά γυναίκα που μας έχει ευαισθητοποιήσει όλους, με επιμονή της εκπομπής βρέθηκε μια μάρτυρα που αναζητούσαν και οι αρχές. Η γυναίκα αυτή είδε, όπως περιγράφει και όπως όλα δείχνουν, την αγνοούμενη εκεί στη διαδρομή, λίγο πριν εξαφανιστεί. Σε λίγο θα βρεθούμε εκεί στον τόπο και θα ακούσουμε τη μαρτυρία της. Σας έλεγα για τον άνθρωπο που αγνοείται. Είναι ο Κώστας Μάστορας, 62 χρόνων. Ο Μάστορας διατηρούσε και στο παρελθόν αρτοποιία και πρόσφατα άνοιξε και ένα στο γαλάτσι. Έχει ύψος 1,73 και εξαφανίστηκε οδηγώντας το αυτοκίνητό του ένα γκρι Opel Corsa με αρθμό κυκλοφορίας ΙΖΙ 7592. Το βλέπουμε το αυτοκίνητο, δεν είναι το δικό του, κατά προσέγγιση. Το δείχνουμε, μοιάζει πάρα πολύ και θα μας βοηθήσει για τον εντοπισμό του. Θέλουμε την κινητοποίησή σας για να βρούμε αυτόν τον άνθρωπο πριν αναργά. Εξαφανίστηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 3 Απριλίου όταν έφυγε από το Δημοτικό Κημητήριο των Αγίων Αναργύρων. Εκεί σε αυτόν τον χώρο βρίσκεται ο τάφος του μονάκριβου, παιδιού του 20 χρόνων, ενός σπουδαστή, ενός λεβέντη. Φεύγοντας από εκεί λοιπόν, εξαφανίστηκε. Σε λίγο θα συνδεθούμε με το χώρο της επιχείρησής του και θα ακούσουμε και τους εργαζόμενους αλλά και τους συγγενείς, και το λέω αυτό γιατί τούτη τη νύχτα δεν θα είναι κάποιος κοντά μας, αφού άλλο ένα χτύπημα δέχτηκε η οικογένεια, πέθανε ένα μέλος της και βρίσκονται όλοι σε αυτό το θλιβερό καθήκον. Θα τους δούμε. Και παρακαλώ θερμά να δούμε μια εικόνα από αυτό το ερασιτεχνικό βίντεο που τράβηξε μια υπάλληλός του, προφητική εικόνα, γιατί λίγο πριν εξαφανιστεί, όπως εργάζονταν στο αρτοποιείο, η κοπέλα είπε «Να σας έχω για ενθύμιο». Και ο άνθρωπος αυτός γύρισε, σήκωσε το κεφάλι και είπε σε όλους «Χαμογελάτε». Μετά από λίγο εξαφανίστηκε. Τον βλέπουμε λοιπόν σε αυτό το πλάνο εδώ. Είναι λίγο καιρό πριν εξαφανιστεί. Έχει ύψος 1,73. Ξημερώνει η Παγκόσμια ημέρα για τα εξαφανισμένα παιδιά. Και εσείς όλοι εδώ, οι φίλοι του Τούνελ, ξέρετε το πόσο ευαίσθητοι είμαστε σε τέτοια θέματα και τι αγώνα δίνει εκπομπή όλα αυτά τα χρόνια για τα παιδιά που αγνοούνται. Χαίρομαι λοιπόν όταν βλέπω ότι παίρνουν σάρκα και οστά ιδιωτικές πρωτοβουλίες για να σημάνει εκείνος ο συναγερμός για την πρόληψη, γιατί πρέπει να δίνουμε έμφαση όλοι σε αυτήν, αλλά και για την αντιμετώπιση ενός κρίσιμου περιστατικού την πρώτη ώρα της εξαφάνισης. Πώς θα σημάνει λοιπόν ο συναγερμός. Είναι κάτι ιδιαίτερο που θα το δούμε τούτη τη νύχτα, ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα που θα το δούμε αυτή τη νύχτα και από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, είναι εδώ κοντά μας. Και ο διδάκτορ, κύριο Ντάνο, που τον δούμε. Αλλά θέλω να πω το καλησπέρα πρώτα στον κύριο Κώστα Γιαννόπουλο, τον πρόεδρο του Οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού, που δίνει όλα αυτά τα χρόνια έναν μεγάλο αγώνα. Καλησπέρα, κύριε Γιαννόπουλο. Καλησπέρα. Πριν λίγες μέρες παρουσιάσατε και στο Ζάπιο μια εκδήλωση όπου συμμετείχαν πολλοί φορείς, είδαμε και δικαστικούς εκπροσώπους, και αυτό ήταν σημαντικό. Μια εκδήλωση που παρουσίασε και η συνάδελφος η Αλεξάνδρα η Καπελετζή. Και θα δούμε σε λίγο τα στοιχεία για τις εξαφανίσεις των παιδιών και στην Ελλάδα, όπως τα έδωσε και η αστυνομία και εσείς, όπως τα δώσατε. Αλλά και αυτό το ανησυχητικό μήνυμα που μας έρχεται από άλλες χώρες, έτσι, με τις εξαφανίσεις ανηλίκων. Θα τα δούμε όλα αυτά, όπως και τα πρωτοποριακά προγράμματα που πλέον παίρνουν σάρκα και οστά. Είναι η Παγκόσμια ημέρα, όπως είπατε, και στα πλαίσια αυτά, σε συνεργασία με τις αστυνομίες και τους φορείς όλο τον κόσμο, κάνουμε κινητοποιήσεις και η Ελλάδα έχει να παρουσιάσει πλέον πολλά σημαντικά πράγματα και κινητοποιήσεις οι οποίες αφήνουν τη δυνατότητα μια πανελλαδικά να μπορούμε μαζί με τη βοήθεια ανθρώπων που μέσα σε αυτή την κοινωνία δίνουν το στίγμα τους, όπως είσαι εσύ, Αγγελική, με τις προσπάθειές σου και τις φωνές σου κάποιες φορές,
που χρειαζόμαστε. Πολλές φορές. Ναι, το λέω κάποιες φορές. Βλέπουμε και σχετικά πλάνα από το Ζάπιο. Αυτό λοιπόν που κάνουμε δεν είναι τίποτα άλλο. Και σε λίγο αυτή την εφαρμογή που είναι πολύ σημαντική. Έτσι, από το να καταδείξουμε την συνέργεια όλων των φορέων. Ήταν ακόμη και ο στρατός. Για πρώτη φορά είχαμε το στρατό μαζί μας για θέματα που αφορούν εξαφανίσεις. Ναι, το καταφέραμε και αυτό. Και αστυνομία, πυροσβεστική, ελληνικό. Κύριε Γιαννόπουλε, σε λίγο θα έρθω πάλι κοντά σας για να δούμε κάτι σοβαρό που έχει συμβεί και που κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, αλλά και που εγώ σαν ρεπόρτερ και σαν μάνα και σαν πολίτης βλέπω κάποιες παραλήψεις σημαντικές που έγιναν στην αυτοκτονία της 14χρονης μαθήτριας εκεί στο Μοσκάτο, στη γραμμή του τρένου. Εκδώσατε ένα δελτίο τύπου αργά το απόγευμα και λέτε κάποια σημαντικά πράγματα που αν μείνουμε σε αυτά θα δούμε τις παραλήψεις που έγιναν και γιατί κάποιοι δεν σκέφτηκαν όταν συνέλαβαν αυτόν τον άνθρωπο, τον παιδόφιλο, που το κοριτσάκι τον είχε σαν θεό του, να προστατέψουν και το παιδί, γιατί εκείνη την ώρα γκρεμιζόταν ένας κόσμος για αυτό το κοριτσάκι, έτσι. Δεν σκέφτηκε κανείς να πάει να το προστατέψει και πήγε και αυτοκτόνησε. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα και θα το δούμε, γιατί δεν μου αρέσει να φωνάζουμε μετά. Είπαμε πρόληψη, πούντε εδώ. Ενημερωθήκατε για κάποιο σοβαρό περιστατικό εκεί και στο τμήμα το αρμόδιο. Ποιος έστειλε έναν ψυχολόγο για το παιδί? Έπρεπε να αυτοκτονήσει για να ξεσηκώνονται όλοι οι δήμονες τώρα και να φωνάζουν για το όνομα του Θεού, ρε παιδιά. Για το όνομα του Θεού. Θα τα δούμε αυτά και θέλω να πω καλησπέρα και στον κύριο Χρήστο Ντάνο. Καλησπέρα. Είναι διδάκτορ μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής και ερευνητικός συνεργάτης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Κύριε Ντάνο, είστε υπεύθυνος αυτού του προγράμματος, του πρωτοποριακού που θα δούμε σε λίγο. Θα μας δείξετε εδώ εικόνες και λεπτομέρειες για αυτό το Child Rescue που καθιερώνεται και που θα σημάνει το συναγερμό και θα ενεργοποιήσει τους πολίτες για να γίνουν εθελοντές και να προλάβουν μια κατάσταση, έτσι. Είναι τόσο, εμένα μου άρεσε καταπληκτικά αυτή η ιδέα, γιατί βλέπω ότι μπορεί να μετατρέψει τους πολίτες σε κοινωνικούς αισθητήρες και ότι βλέπω ότι συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα 10 οργανισμοί από 6 χώρες της Ευρώπης. Μάλιστα, είναι το δίκτυο, το Missing Children Europe, το οποίο είναι το δίκτυο Umbrella για το Amber Alert. Είναι το χαμόγελο του παιδιού, είναι το Child Focus που είναι το αντίστοιχο χαμόγελο του παιδιού στο Βέλγιο. Και είναι και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Και όλοι μαζί έχουμε αυτό το πρόγραμμα, το Child Rescue, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το οποίο τρέχει από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Και πραγματικά είναι πρωτοποριακό και λέμε ναι και μπράβο σε τέτοιες πρωτοβουλίες, γιατί εκεί που εκ των πραγμάτων δεν μπορεί και η αστυνομία έτσι να κάνει τέτοια άλματα, θα κάνει ιδιωτική πρωτοβουλία, βέβαια σε συνεργασία πάντα και με τις αρχές. Θα μας βοηθήσει για τα θέματα αυτά, αλλά και για το κοριτσάκι που αυτοκτόνησε και για όλα όσα θα δούμε. Και η κυρία Όλγα Τζουραμάνη. Καλησπέρα, Όλγα. Καλησπέρα. Που είναι εγκληματολόγος, ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια και υποψήφια διδάκτωρα εγκληματολογίας. Είσαι και στην δικαστική ψυχολογία. Να τη δούμε τη δικαστική ψυχολογία να παίρνει σάρκα και οστά και εδώ στην Αθήνα. Φυσικά είναι απαραίτητο. Γιατί μέχρι τώρα δεν τα έχουμε δει. Ακριβώς. Είναι ιδιαίτερα τα θέματα και αυτό που θίξαμε για το ανήλικο παιδί που έθεσε τέρμα στη ζωή του. Πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά. Φυσικά και πρέπει να εστιάζουμε πάντα στον τομέα της πρόληψης, όπως πάρα πολλές φορές έχουμε πει. Ωστόσο, συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, καλούμαστε να αναφέρουμε και να συζητήσουμε κάποιες παραλήψεις που έγιναν. Τώρα για τις άλλες περιπτώσεις. Βλέπουμε πώς και η κινητοποίηση και ο εθελοντισμός και η προσπάθεια, αναφέρομαι για τη μητέρα από τη Λάρισα, μπορεί να κινητοποιήσει τις αρχές και να βρούμε. Με επιμονή της εκπομπής βρέθηκε η μάρτυρας που έψαχναν, γιατί έλεγαν ότι δεν είναι δυνατόν κάποιος να μην είδε αυτή τη γυναίκα πριν εξαφανιστεί. Ακριβώς. Καλησπέρα και στον κύριο Γιώργο Καραΐτσι, τον αντιστράτηγο, ένα αποστρατεία και επίτιμο Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Υπήρου. Κύριε Καραΐτσι, βλέπουμε την ιδιωτική πρωτοβουλία. Η ιδιωτική συνεργασία πάντα με τις αρχές, αλλά κάνει άλμα. Η ιδιωτική πρωτοβουλία, αξιοποιώντας την επιστήμη και την εξέλιξη της τεχνολογίας, είναι πάντα χρήσιμη και ωφέλιμη και έχει προς υποστήριξη των αστυνομικών και όλων των αρχών που ασχολούνται με τις εξαφανίσεις των παιδιών, αλλά και στην ευαισθητοποίηση όλων των πολιτών που μπορούν να γίνουν συμμέτοχοι στην άμεση αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων. Είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια, θα έπρεπε και οι αρχές όλα αυτά τα χρόνια να κάνουν κάτι για τα εξαφανισμένα παιδιά, γιατί βλέπουμε πάρα πολλές παραλήψεις, βλέπουμε κενά, αλλά εντάξει. Οι αρχές
κινούνται, έχουν κάποια δυσκολία στο να κινούνται και να υλοποιούν νέα προγράμματα και να εξυγχρονίζονται, να εξοπλίζονται με νέο εξοπλισμό. Υπάρχουν και διαδικασίες που είναι πραγματικά τροχοπέδια για το δημόσιο. Παρ' όλα αυτά, όμως, βλέπουμε πως εδώ το Πανεπιστήμιο, στη συνεργασία με τους φορείς, το Χαμόγελο του Παιδιού και άλλους, ενεργοποιούνται τέτοια προγράμματα και ουσιαστικά έχουμε τον ίδιο σκοπό. Θα δείτε σε λίγο τον κύριο Ντάνο που θα μας εξηγεί λεπτομέρειες για αυτό το πρωτοποριακό πρόγραμμα που θα έχουμε όλοι για να βοηθήσουμε. Θα πάμε τώρα σε ένα διαλυματάκι, απαραίτητο, καταλαβαίνετε, αν και βγήκαμε και αργά, και θα επανέλθουμε γιατί θέλω να θίξουμε αυτή την ιστορία της 14χρονης με την ευαισθησία που απαιτείται και να περάσουμε και στην αναζήτηση του άνδρα αυτού που έχει ανάγκη να βρεθεί. Πιστεύω ότι πρέπει να κινητοποιηθούμε όλοι και για τον Κώστα Μάστορα, τον επιχειρηματία που χάθηκε με το αυτοκίνητό του, και να το ξαναπώ τα στοιχεία του, YZY7592, ένα γκρι Opel Corsa. Παρακαλώ θερμά, όποιος έχει δει κάτι να μας ενημερώσει για να έχουμε άμεση κινητοποίηση και από εθελοντές και από συνεργάτες σε όλους τους χώρους. Να είστε καλά, πάμε σε ένα διαλυματάκι, σας περιμένουμε και συνεχίζουμε. Πριν πάμε, φίλοι μου, στην αναζήτηση του επιχειρηματία που εξαφανίστηκε με το αυτοκίνητό του και πριν δούμε και την πρωτοποριακή μέθοδο του Μετσόβιου Πολυτεχνείου για τον εντοπισμό των ανήλικων παιδιών που χάνονται, θέλω να μείνουμε σε κάτι που συντάραξε την κοινή γνώμη, γιατί ήρθε στο φως με λεπτομέρειες από το παρασκήνιο. Και όλα αυτά έγιναν με δελτίο τύπου που έβγαλε αργά το απόγευμα το Χαμόγελο του Παιδιού. Είναι εδώ κοντά μας ο κύριος Γιαννόπουλος, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα για τα εξαφανισμένα παιδιά και τα στοιχεία που θα δούμε. Και θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Γιαννόπουλε, διαβάζοντας αυτό το δελτίο τύπου, νιώθω οργή, όπως το προείπα, σαν μάνα και σαν πολίτης, για αυτά που λέτε. 9 Πέμπτου του 2019, 16 μέρες πριν, περίπου, με 17. Εσείς δεχτήκατε μία καταγγελία από πολίτη για σεξουαλική κακοποίηση της ανήλικης από έναν ενήλικο που το είχε αυτό σύστημα να πηγαίνει με 14χρονα κοριτσάκια για να τους πουλάει έρωτα και είχε και εκείνος 14χρονο παιδί και μάλιστα η κοπέλα ήταν και φίλη της δικής του κόρης, 43 περίπου χρόνων. Εσείς όταν λάβατε σαν Χαμόγελο Παιδιού αυτή την καταγγελία ότι ένα παιδάκι κακοποιείται από έναν ενήλικα, ο οποίος έχει ένα, από ό,τι φαίνεται, ένα ιστορικό, τι κάνατε εκείνη την ώρα? Την ίδια στιγμή, ναι, συνδέσαμε τον άνθρωπο αυτό, επειδή δεν ήθελα να την κάνει επώνυμη την καταγγελία, είχε τους συνδυασμούς του, τους φόβους του, γιατί είναι σε γνωστό περιβάλλον. Ναι. Το συνδέσαμε κατευθείαν με το τμήμα ανηλίκων, με την υποδιεύθυνση ανηλίκων της αστυνομίας. Ναι. Προκειμένου να διαχειριστούν μια τόσο σοβαρή υπόθεση, δεν μπορούμε να περιμένουμε καταγγελίες, γραφειοκρατίες κλπ. Αυτό έχουμε την δικαίωμα και έπρεπε να κάνουμε. Στη συνέχεια έγινε η διαδικασία με την ασφάλεια. Από ό,τι φαίνεται δεν πήγε μετά να κάνει επώνυμη καταγγελία. Και πήγε να κάνει επώνυμη καταγγελία, αυτό που είπε. Αλλά εμείς δεν όμως ήταν αρκετό για να μπουν αμέσως να δουν τι συμβαίνει εκεί. Όπως κάναμε εμείς αμέσως, στείλαμε την επόμενη αναγκαστικά ημέρα, γιατί το βράδυ δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα, στην εισαγγελία με όλα τα στοιχεία. Και έτσι δεν χρειάστηκε να περιμένει κανένας για όλη αυτή την κατάσταση. Όλες αυτές τις μέρες δεν φαίνεται να έγινε κάτι. Μπορεί η αστυνομία να παρακολουθούσε, δεν ξέρω τι έκανε. Δεν είχαμε όμως μια παρέμβαση σημαντική. Δεν γνωρίζουμε, δεν μας λένε. Δεν σας ενημέρωσε κανείς μετά. Δεν μας ενημέρωνε κανείς και δεν υποτίθεται ότι υπάρχει μυστικότητα στην ανάκριση κλπ. Μυστικότητα στην ανάκριση μπορεί να υπάρχει. Στην άλλη όμως παρέμβαση των ψυχολόγων δεν υπάρχει στην κοινωνική πλευρά μυστικότητα. Έτσι και εδώ βλέπουμε ότι έγινε ένα περιστατικό στο χώρο εργασίας αυτού του ανθρώπου. Έτσι πήγαν οι γονείς έξαλλοι και αντέδρασαν όπως θα να αντιδράσουν. Και τότε ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Και στο ερώτημα, γιατί αντιδράτε έτσι, μα το παιδί μας κακοποιείται από αυτόν τον άνθρωπο. Τότε ειδοποιήθηκε το Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων επίσημα και συνέλαβε τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Και ψάχνοντας, από ό,τι πληροφορήθηκα και στο κινητό του για να βρουν στοιχεία, βρήκαν ένα άλλο γυμνό 14χρονο. Καταλάβει, εκείνη την ώρα, όταν βλέπεις ότι έχεις μια τόσο σοβαρή υπόθεση και όταν οι γονείς σου λένε πως το παιδί μας έχει εξάρτηση από αυτόν τον άνθρωπο. Έτσι, γιατί ήταν, ξέρω εγώ, τον θεωρούσα Θεό. Είχε πει στο παιδάκι ότι είναι ερωτευμένος μαζί του και μαζί θα χτίσουν ένα νέο κόσμο. Τι έπρεπε να κάνουν εκεί, λέω τώρα εγώ, έτσι σαν μητέρα, τι έπρεπε να κάνουν? Δεν θα έπρεπε οι ψυχολόγοι του τμήματος είτε να ενημερώσουν και εσάς, είτε οι ίδιοι ψυχολόγοι? Υπάρχουν που αρμόδιο τμήμα. Ψυχολόγοι στο τμήμα ανηλίκων. Προστασίας ανηλίκων υπάρχουν ψυχολόγοι. Που στην Αθήνα υπάρχει, δεν υπάρχουν. Δεν θα έπρεπε λοιπόν, πέρα από την έρευνα που έκαναν οι αστυνομικοί για να δουν σε βάθος αυτόν τον άντρα που συνέλαβαν πόσα παιδάκια έχει κακοποιήσει και τι κάνει, δεν θα έπρεπε παράλληλα οι ψυχολόγοι να πούν στους γονείς, ελάτε εδώ να κάνουμε ένα οχυρό για την ψυχή του παιδιού σας, να το προστατέψουμε, γιατί δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσει. Βλέπει τον κόσμο του να γκρεμίζεται. Θα μπορούσαν στους πιστοποιημένους. Γιατί δεν έγινε κάτι εκεί να βιαστοποιήσουν τους γονείς και οι ίδιοι να θέσουν υπό την προστασία του το παιδί? Με αποτέλεσμα λίγες μέρες να πάει να αυτοκτονήσει. Ακριβώς. Καταλαβαίνετε, αυτά είναι τραγικά λάθη. Και μιλάμε για πρόληψη και για μια άμεση αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων. Εσείς ζητάτε να καταγγέλουν στη γραμμή που έχετε, έτσι δεν είναι? Και καταγγέλουν. Στο 1056 την κακοποίηση. Από εκεί και πέρα, δεν πρέπει ο μηχανισμός αυτός ταχύτερα να κινείται?
Δεν πρέπει να προστατεύουμε τέτοια παιδιά. Ουσιαστικά είμαστε τα αυτιά και οι ίδιοι. Ή δεν σκεφτήκαμε ότι μπορεί ένα παιδί να αυτοκτονήσει. Μα επιμένω, ευαίσθητο. Γκρεμίστηκε ο κόσμος με έναν άντρα που υποτίθεται πως πίστεψε ότι ερωτεύτηκε. Υπάρχει το μοναδικό κέντρο ημέρας θεραπευτικές υπηρεσίες για τα παιδιά που έχουν υποστεί αυτή την κατάσταση. Έχουμε ψυχίατρους, παιδοψυχολόγους. Είναι το μοναδικό κέντρο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. Αν οι ψυχολόγοι λοιπόν ήταν απασχολημένοι του τμήματος του αρμοδίου με κάτι άλλο, με ένα άλλο θέμα, θα μπορούσαν να σας ενημερώσουν ότι πάρτε υπό την ομπρέλα προστασία σας τους γονείς και το παιδί. Ακριβώς. Ο κύριος Νικολαίδης που είναι επιστημονικά υπεύθυνος έχει γνώση και δυνατότητα να το κάνει. Για να προχωρήσουμε. Αυτά είναι τραγικά λάθη, παιδιά. Δεν είναι δυνατόν να τα βλέπουμε όλα αυτά, να πηγαίνει και το μυαλό μας παραπέρα, να σώσουμε έναν άνθρωπο παράλληλα με την σύλληψη του άλλου. Λοιπόν, Κώστας Μάστορας, το είπα και πριν, αγνοείται από την Τετάρτη 3 Απριλίου με το αυτοκίνητό του ένα Opel Gris Corsa YZY7592. Μέχρι τώρα δεν έχει εντοπιστεί ίχνος του αυτοκινήτου ούτε φέρεται να έχει περάσει από τα διόδια προς Πελοπόννησο τα διόδια Αθηνών. Παρακαλώ θερμά, ποιος ξέρει κάτι, να μας ενημερώσει άμεσα. Θέλω να δείτε τι προηγήθηκε. Αυτός ο άνθρωπος ζούσε, βίωνε μια τραγωδία, αλλά προσπαθούσε να σταθεί στα πόδια του. Με τις παλιές επιχειρήσεις που είχε και με μια καινούρια που άνοιξε, τις είχε κλείσει εκείνες. Η ζωή του ήταν κάθε μέρα νεκροταφείο σπίτι για να πηγαίνει στο μονάκριβο παιδί που έχασε σε τροχαίο. Άνοιξε την καινούρια επιχείρηση και μαζί με τους υπαλλήλους του έδωσαν άλλη πνοή. Και εκεί ξαφνικά ήρθαν τα πάνω κάτω. Δείτε πώς κατέγραψε και υπάλληλός του αυτό το ντοκουμέντο που μας τον δείχνει τον άνθρωπο πριν να εξαφανιστεί και να δώσουμε έμφαση στην εικόνα. Για πάμε λοιπόν στο πρώτο βίντεο όπου ο αδερφός του μας λέει το τι έγινε, το τι προηγήθηκε. Για πάμε. Στενοχώρια για πόνο. Στενοχώρια... μελαγχολία, πίκρα, ένα ερώτημα γιατί, πού, τι συνέβη. Και αγωνία. Και αγωνία, βέβαια, και αγωνία. Ένα σημάδι ζωής. Σεβαστό, που κι αν είναι ό,τι θέλει να κάνει, είναι μεγάλος. Απλά να δώσει ένα σήμα ζωής στην προπιο πόλη, στη μάνα του. Όποιος γνωρίζει κάτι και μπορεί, ας μας βοηθήσει. Για να σας τραβήξω έτσι μία, να σας έχω ενθύμιο. Να και τα αφεντικό μου! Έτσι, έτσι, ομορφιές. Χαμογελάστε. Χαμογελάστε, καλά λέει, μωρέ, δεν τρέπεστε λίγο. Σαρακοστή έρχεται, χαμογέλα, Θωμά. Βρισκόμαστε στο αρτοπείο που έχει ανοίξει ο αδερφός σας, ναι. Εδώ στο Γαλάτσι. Ναι. Πριν πόσο καιρό το άνοιξε? Πριν 2 μήνες, περίπου. Πήγαιναν καλά, έτσι σας έλεγε. Ήταν ξεκίνησε από χαμηλά, προσπάθησε, το ανέβασε μέχρι ένα σημείο, καλά πήγαινε. Εντάξει, δεν ήταν και πολύ ευχαριστημένος βέβαια, γιατί ήταν η δυσκολία που είναι έξω, τη γνωρίζουμε όλοι, ότι δεν είναι τα πράγματα όπως τα θέλουμε. Πριν από αυτό το αρτοπείο, με τι είχε ασχοληθεί? Ξανά, φούρναρης. Ήταν χρόνια, πολλά χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Σταμάτησε για ένα διάστημα αρκετά μεγάλο μετά το χαμό του παιδιού του και ήταν σπίτι νεκροταφείο, νεκροταφείο σπίτι. Ωστόσο ήταν αποφασισμένος να σταθεί ξανά στα πόδια του. Ναι. Αυτό το λόγο ο ίδιος προσπάθησε να ανοίξει αυτό το αρτοπείο. Ήταν αποφασισμένος και εμείς από πίσω τον στηρίζαμε πάντα. Του δίναμε κουράγιο για να προχωρήσει στη ζωή. Τον βοηθήσατε κι εσείς σε αυτήν την επιχείρηση? Εννοείται, ναι. Τον βοηθήσαμε και εμείς τα αδέρφια όλα. Τον υποστηρίξαμε και οικονομικά και με ανθρώπινη παρέμβαση, βοήθεια από όλες τις πλευρές. Υπάρχει το ενδεχόμενο να παγιδεύτηκε κάπου και να του συνέβη κάτι κακό? Όλα περνάμε το μυαλό μας.
Όλα περνά από το μυαλό μας, γι' αυτό ανησυχούμε και μας τρομάζει. Δεν το αυτοκίνητο βρέθηκε. Ούτε για κάποια ομάδα από αυτά. Τι χαθεί με το αυτοκίνητό του, το οποίο δεν έχει μέχρι τώρα. Τι μάρκα είναι το αυτοκίνητο? Είναι Opel Gris Corsa. Μοντέλο 2007, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς πότε ήταν. Δύο μέρες αγνοούμενος. Εκδόθηκε και Silver Alert για αυτή την αναζήτηση και δεν υπήρχε ένα στοιχείο. Γι' αυτό και η οικογένεια ανήσυχη. Έφτασε στο τούνελ για να δούμε και από εσάς, τους φίλους τηλεθεατές, αν θα έχουμε κάποια πληροφόρηση. Μια κινητοποίηση άμεση για να μπορέσει αυτός ο άνθρωπος να εντοπιστεί. Οι πρώτες έρευνες έδειξαν ότι το Opel δεν πέρασε, το Opel Corsa, στα διόδια Ελευσίνας και Αφιδνών. Βέβαια, το έχουμε ξαναδεί αυτό στο παρελθόν με άλλο νέο που είχε χαθεί με αυτοκίνητο και τελικά έχει περάσει από τα διόδια. Μπορεί να έγινε κάποιο λάθος. Θερμή παράκληση, αν βρείτε κάπου αυτό το αυτοκίνητο, το Opel Corsa, YZY7592, να μας ενημερώσετε άμεσα για να υπάρξει κινητοποίηση και από τους εθελοντές και από τους ρεπόρτερ. Ναι, έλα. Να σε διακόψω. Ναι. Μας τηλεφωνούν από την Ουρανούπολη. 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 Ναι. Με στέλνουν σε συγκεκριμένο χώρο στάθμευσης, που είναι πολύ κοντά στο σημείο που σαλπάρουν τα καραβάκια για το Άγιο Όρος. Εκεί λοιπόν, από ό,τι μας λένε, βρίσκεται εδώ και περίπου 1-1,5 μήνα ένα αυτοκίνητο που μοιάζει με το Opel Corsa του Κώστα. Για δείξτε μου, παιδιά, πάλι το αυτοκίνητο. Τα στοιχεία τα έχω πει, δεν θα κουραστώ να τα τονίζω. YZY7592, Χαλκιδική Ουρανούπολη. Εκεί έχουμε βέβαια την είσοδο προς το Άγιο Όρος. Έτσι ακριβώς, ναι. Μπορούμε να κάνουμε μια επαφή με το χώρο τηλέφωνο, αυτό. Ναι, θα είναι και η ώρα προχωρημένη. Θα είναι ανοιχτός ο χώρος, μήπως... Είναι χώρος στάθμευσης που συνήθως αφήνουν οι επισκέπτες τα αυτοκίνητά τους εκεί και περνάνε απέναντι. Είναι όλο το 24ωρο ανοιχτό, είναι ανοιχτός ο χώρος. Για δεν να δούμε, παιδιά, έτσι μήπως κάποιος, αν μας ακούτε, μπορεί κάποιος να ψάξει αυτό το χώρο στάθμευσης που βρίσκεται εκεί στην Ουρανούπολη. Μήπως υπάρχει το αυτοκίνητο αυτό, το γκρι, το Opel, το Corsa, για να δούμε κάποιο που το μοιάζει, είναι αυτό. Βλέπετε και την πινακίδα YZY7592. Ένας άνθρωπος ιδιαίτερα ευαίσθητος, με τη στήριξη και δεμένος με την οικογένειά του πάρα πολύ. Βέβαια και αυτός και η σύζυγός του δεν μπόρεσαν τόσο εύκολα να ορθοποδήσουν, έτσι να ξεπεράσουν αυτό το τραγικό συμβάν με το παιδί. Τι να πω τώρα, πήγε στο νεκροταφείο και μετά εξαφανίστηκε με το αυτοκίνητο. Και αυτό είναι που προκαλεί τη μεγάλη, μεγάλη ανησυχία και θέλουμε την κινητοποίηση όλων. Βλέπετε το τηλέφωνο, το τηλεφωνικό κέντρο. Τελευταίος άνθρωπος που μίλησε μαζί του, ποιος ήταν, έχουμε... Υπάρχει ένα στίγμα του κινητού του που έκλεισε εκείνο το μεσημέρι της 4ης 3 Απριλίου στην περιοχή της Κυψέλης. Μίλησε με ένα συγγενικό του πρόσωπο. Από εκείνη τη στιγμή κλείνει το κινητό. Όπως επίσης και οι τραπεζικοί λογαριασμοί δεν κινήθηκαν. Πλήρωσε κανονικά τους υπαλλήλους του και από εκεί πέρα δεν κινήθηκε κανένας λογαριασμός, τίποτα. Δεν έγινε προσπάθεια εντοπισμού μέσω κινητού και δεν είχε αποτέλεσμα. Ναι, έκλεισε το κινητό του στην Κυψέλη. Στην Κυψέλη εκείνο το μεσημέρι που χάθηκε. Μάλιστα. Στην περιοχή της Κυψέλης. Και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει τίποτα. Μπορούμε να πάμε πάλι στο χώρο αυτό και να πάμε στη Νέα Χαλκιδόνα. Εκεί είχε και το σπίτι αυτό. Μπήκαν οι ερευνητές και θα έλεγα πως η εικόνα τους μπέρδεψε περισσότερο. Που πήγαν να δουν τι έχει συμβεί. Για πάμε λοιπόν αμέσως, παιδιά, και στην άλλη πληροφόρηση που παίρνουμε από το βίντεο που ακολουθεί. Για πάμε. Σήκωνε τηλέφωνο, αναγκαστήκαμε να πάμε σπίτι να δούμε τι συμβαίνει. Πού έμενε? Ήρθαμε στο μαγαζί, μας είπαν τα παιδιά εδώ ότι δεν πέρασε καθόλου να μας δει σήμερα και αναγκαστήκαμε να πάμε από το σπίτι. Πήγε ο αδερφός που μένει πιο κοντά, πήγε από το σπίτι να δει τι γίνεται και βρήκε τα κλειδιά κρεμασμένα στην πόρτα. Όλα τα ρούχα του κρεμασμένα στην ντουλάπα και ένα σπίτι συμμαζεμένο. Και αυτούς έλειπε. Νέα Χαλκιδόνα έμενε. Τώρα τελευταία. Σε πολυκατοικία, σε μια διόροφη μονοκατοικία. Ψάξαμε όλα τα ρούχα, όλο το σπίτι, δεν βρήκαμε τίποτα. Έρευνα η αστυνομία στο σπίτι έκανε πριν παραδοθεί? Έκανε, ναι. Πήγαμε,
Πήγαμε με τον αξιωματικό υπηρεσίας, με ένα νεαρό παιδάκι. Πήγαμε, το είδαμε, κοιτάξαμε τα πάντα, έβαλε τα γάντια και δεν βρήκαμε τίποτα. Εσείς πότε τον είδατε τελευταία φορά? Τον είδα στις 2 του μήνα, 2 Απριλίου. Ήρθε στο μαγαζί μου. Έχετε κι εσείς φούρνο? Έχω κι εγώ φούρνο, ναι. Τον είδα κάποια στιγμή, του μίλησα, θα έρθω σε λίγο, του είπα. Και ξαφνικά κάποια στιγμή πάω έξω να δω και είχε φύγει. Τον παίρνω τηλέφωνο. Θα τα πούμε. Μου λέει και πού ξέρω το τηλέφωνο. Μετά από μένα πέρασε την αδερφή μου. Μίλησε και με την πρώην σύζυγό του, την πήρε τηλέφωνο και της είπε θα περάσω από το σπίτι. Το ίδιο βράδυ. Την ίδια στιγμή, ναι, έφυγε από την αδερφή μου και πήγε στην πρώην σύζυγό του. Ενώ μεταξύ, την άλλη την ημέρα, το μεσημέρι, συναντηθήκαν στο νεκροταφείο με την πρώην σύζυγό του πάλι. Είχε πάει στο παιδί και συναντηθήκαν εκεί. Καθίσανε μαζί κανένα τέταρτο κουσάλεπτο και φύγανε προς την έξοδο μαζί. Από εκεί πέρα δεν ξέρω τι έγινε μετά. Φύγανε μαζί με ένα γιοταχή. Φύγανε, ο καθένας τράβηξε το δικό του δρόμο. Δεν ξέρω. Τότε χάνονται τα ίχνη του, έτσι. Και από τότε χάνονται τα ίχνη του. 3 Απριλίου, Τετάρτη. 3 Απριλίου, Τετάρτη. Μεσημέρι. Για το κινητό έγινε άρση απορρίτου, έτσι. Έγινε άρση απορρίτου, ναι. Αυτό είχε πάρει σε συγγενικό προσώπο. Τελευταία κλίση ήταν στην Κυψέλη. Κίνηση στου τραπεζικού του λογαριασμού, παρατηρήθηκε. Όχι, τίποτα. Από την πρώτη του μήνα που έκανε τις πληρωμές στο προσωπικό. Δεν είδαμε καμία κίνηση, γιατί έχει με τους κωδικούς των τραπεζών που τον βοηθήσει ο αδερφός μου και μπαίνει συχνά και βλέπει αν έχει γίνει κάποια κίνηση. Δεν έχει γίνει καμία κίνηση. Με αυτά τα δύο βίντεο δίνουμε, φίλοι μου, επειδή βγήκαμε και αργά, τα βασικά στοιχεία της εξαφάνισης του επιχειρηματία από την Αθήνα. Είναι ο Κώστας Μάστορας που χάθηκε με το γκρι Opel Corsa YZY7592. Για σας τα στοιχεία αυτά, για να κινητοποιηθούμε, να μπορέσουμε να εντοπίσουμε το αυτοκίνητο και με τον άνθρωπο που αγνοείται. Αποκαλύπτεται και αυτή η θλιβερή ιστορία πίσω από αυτή την εξαφάνιση. Σε λίγο θα πάμε να δούμε αυτά τα πρωτοποριακά κομμάτια που έχουμε απόψε από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο για τα παιδιά που αγνοούνται, μια και έχουμε την Παγκόσμια ημέρα για τα εξαφανισμένα παιδιά, και θα δούμε και άλλα στοιχεία. Ο αγνοούμενος έφυγε από το νεκροταφείο μόνος του ή με την διαστάση σύζυγό του? Και αν μίλησαν μαζί και στο σημείο που συναντήθηκαν, δεν ξέρω αν τους είπε κάτι στους συγγενείς. Ακούσαμε και τον αδερφό του να λέει ότι δεν ξέρουμε αν έφυγαν μαζί και τι έγινε. Βέβαια έγινε και επαφή με την πρώην σύζυγο. Τίποτα. Όταν έβγαινε ο Μάστορας από το κημητήριο που είχε πάει στο παιδί του και έμπαινε στο αυτοκίνητο, εκείνη την ώρα έφευγε. Εκείνη την ώρα πήγαινε η σύζυγός του. Εκείνη την ώρα δεν έφυγαν μαζί. Έγινε ένα μπέρδεμα από τους υπαλλήλους εκεί. Εκείνη την ώρα πήγαινε η σύζυγός του και απλά τον είδε έτσι καταβεβλημένο, γιατί είχε και ανησυχία με το κατάστημα το καινούριο που είχε ανοίξει. Το ότι δεν πήγαινε όπως εκείνος τα ήθελε. Αυτά μόνο. Τον είδε να απομακρύνεται μόνος του με το αυτοκίνητο, με αυτό το Opel Corsa που χάθηκε. Και από εκεί και πέρα κανείς δεν τον ξαναείδε. Και όπως βλέπετε, μια καθημερινή. Η κάθε μορφή απόλυτης είναι δύσκολη υπόθεση. Κημητήριο, σπίτι, σε τέτοιες τραγωδίες. Πόσο μάλλον ένας θάνατος και ειδικά ενός παιδιού. Δεν ξεπερνιέται και ποτέ. Παιδί.
και μονάκριβου παιδιού, σπουδαστή. Έτσι, πώς να το ξεπεράσει ο άνθρωπος αυτός. Ήταν λαβωμένος από αυτή την ιστορία, αλλά προσπαθούσε να ορθοποδήσει. Μιλάμε με Ουρανούπολη. Έχουμε εντοπίσει το συγκεκριμένο πάρκινγκ. Υπάρχει εργαζόμενος και ήδη αυτή τη στιγμή έχουν ανοίξει αρχαία και γίνεται έρευνα μας. Άρα αποκρίνεται. Μπράβο, αν μπορεί. Ευχαριστούμε θερμά εκεί στην Ουρανούπολη για την πληροφορία που πήραμε ότι ένα παρόμοιο αυτοκίνητο στο πάρκινγκ εκεί. Βέβαια, έχουμε Χαλκιδική και Αγίων Όρος απέναντι. Έτσι, αν κατάφερε ο άνθρωπος να περάσει εκεί, μακάρι να είναι σε ένα τέτοιο χώρο. Να αναζήτησε την ηρεμία και τη γαλήνη, μακάρι να είναι εκεί και να ζει. Γίνεται η έρευνα τώρα στο πάρκινγκ αυτό που μας είπε κάποιος τηλεθεατής και θα έχουμε την απάντηση. Για πείτε μου, παιδιά, ξέρουμε που είναι αυτό. Σε πόση ώρα θα έχουμε περίπου μια εικόνα, Νίκο? Σε πολύ λίγο, Αγγελική. Σε πολύ λίγο θα έχουμε μια εικόνα από εκεί. Ωραία, το αυτοκίνητο είπαμε. Υπάρχει κάτι άλλο, παιδιά, για το αυτοκίνητο? Κάποιο στίγμα συγκεκριμένο? Κάποιο στίγμα για το αυτοκίνητο? Με λάβει μια πληροφορία. Ναι. Για την περιοχή της Νεάπολης, στην Νίκαια, έξω από ένα φούρνο επί της οδού Γκούρα, ότι ήταν παρατημένο ένα αυτοκίνητο τέτοιου χρώματος έξω από ένα φούρνο επί της οδού Γκούρα, μία εβδομάδα. Και παρότι είχε αφήσει σημείωμα ιδιοκτήτης στο φούρνο, δεν πήγε κανείς να το πάρει και επειδή ενοχλούσε, ο κύριος θεωρεί ότι μπορεί να καλέσει την τροχιά να το πάρει, γιατί δεν το ξέρει εκεί πέρα το αυτοκίνητο. Κοινά χαρακτηριστικά, χρώμα. Μόνο και αυτά. Για το χρώμα, πινακίδες δεν έχει συγκρατήσει. Μπορούμε να το ελέγξουμε, να το δούμε. Όπου βλέπετε ένα παρόμοιο αυτοκίνητο, μπορείτε να μας ενημερώνετε και εμείς ταχύτατα. Είναι συνηθισμένος τύπος αυτοκίνητου. Ναι, και το χρώμα αυτό στον τύπο βγαίνει. Οπότε καλό είναι να δούμε με τα νούμερα. YZY7592, αν έχετε βρει κάπου αφημένο αυτοκίνητο. Ενημερώνουμε τις αρχές να δούμε αν το συγκεκριμένο το πήραν από το σημείο. Έτσι. Διαφορετικά μπορούμε να πάμε και εμείς, παιδιά, να το ελέγξουμε. Πείτε μου, ενημερώστε με. Να πάμε, έχετε κάτι σχετικό με αυτοκίνητο? Λίγο την Ουρανούπολη κοιτάζουμε. Στην αρχή, ναι. Κοιτάζουμε λίγο την Ουρανούπολη, Αγγελική. Έχουμε κάνει μια ξεκινήσει μια έρευνα εκεί. Είναι δύο τα πάρκινγκ που υπάρχουν στην Ουρανούπολη. Υπάρχει το δημοτικό πάρκινγκ, ένα φυλασσόμενο πάρκινγκ ενός χώρου, στον οποίο μένουν πριν πάνω τα διαμονητήρια και πάνω στο Άγιο Όρος. Υπάρχει μια έρευνα σε εξέλιξη, να δούνε και εκεί αν υπάρχει. Δύο πάρκινγκ, εσύ με ποιο επικοινωνείς, είναι το? Ναι, γνωρίζω. Έχουμε επικοινωνήσει το δημοτικό πάρκινγκ, αν θες να πούμε και το όνομα, Ξενία λέγεται. Ξενία, το ένα πάρκινγκ. Υπάρχει και ένα δεύτερο λοιπόν που μας υποδεικνύει. Υπάρχει ένα πάρκινγκ εδώ και ένα πάρκινγκ εδώ, είναι δύο πάρκινγκ, τα βλέπουμε με το Ξενία επικοινωνείτε. Ακριβώς, υπάρχει και δεύτερο. Μπορούμε να δούμε και το δεύτερο. Υπάρχει και δεύτερο, το οποίο όμως ανοίγει στις 6 το πρωί. Ανοίγει στις 6 το πρωί, είναι κλειστό τώρα. Είναι κλειστό τώρα, ναι. Και έχουμε το τηλέφωνο. Ωραία. Να επικοινωνήσουμε με αυτό. Και ωραία. Για πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα και να επιστρέψουμε να πάρουμε απαντήσεις και από το πάρκινγκ αυτό στην Ουρανούπολη και να περάσουμε να δούμε και την μέθοδο αυτή την πρωτοποριακή του Μετσόβιου Πολυτεχνείου για τα παιδιά που αγνοούνται. Κάτι ιδιαίτερο και θα μας το παρουσιάσει και εδώ ο υπεύθυνος, ο κύριος Ντάνος. Είναι κάτι πρωτοποριακό. Χαίρομαι ειλικρινά για αυτή την εφαρμογή και για άλλες που θα ακολουθήσουν. Όταν η ιδιωτική πρωτοβουλία κάνει άλματα, καλύπτει τα κενά που δεν μπορεί να κάνουν το κράτος, η αστυνομία και οποιοδήποτε άλλος. Έτσι. Να είμαστε καλά και εμείς οι ιδιώτες που κάτι κάνουμε. Α, κύριε Γιαννόπουλε, και εσείς με το χαμόγελο του παιδιού συνεργάζεστε με όλους και κάτι καταφέρνετε εδώ πέρα. Σημαντική δουλειά. Για πάμε σε ένα διάλειμμα και να τα δούμε στην πορεία. Λοιπόν, πείτε μου. Αέρα, αλλά και η έρευνα είναι σε εξέλιξη εδώ και μας βοηθάει εδώ και ο κύριος Καραϊτσής με μια επαφή σημαντική. Για πείτε μου η απάντηση για τον μάστορα που αγνοείται καταρχήν. Έτσι, δώστε μια εικόνα, Νίκο, από το πρώτο υπαίθριο πάρκινγκ. Είναι αρνητική η απάντηση, όχι μόνο στα αυτοκίνητα που είναι τώρα, αλλά έχει γίνει έρευνα και στα εξερχόμενα. Δηλαδή, όλο αυτό το δίμηνο σχεδόν που αγνοείται ο Κώστας δεν έχει περάσει από εκεί. Υπάρχει όμως η επιφύλαξη να αύριο το πρέπει να κάνουμε μια επαφή με το δεύτερο πάρκινγκ που ανέφερες πριν, που είναι και μεγαλύτερο από εκεί. Για μια πληροφόρηση πάλι στην Ουρανούπολη, πριν από δύο εβδομάδες ο τηλεθεατής είδε κάποιον που μοιάζει με τον Κώστα με ένα Opel Corsa στο χωριό Αυλή Παγκαίου, είναι μετά την Ουρανούπολη. Κάνετε και εσείς την επαφή με το Άγιον Όρος, βέβαια είναι προχωρημένη η ώρα τώρα. Είναι προχωρημένη η ώρα στις καριές και δεν έχουν και ρεύμα εκεί στο αστυνομικό να μπορέσουν να. Α, δεν να, έχουν ρεύμα εκεί στις καριές. Να δουν και τους υπολογιστές τους. Κατάλαβα. Αλλά θα γίνει μια προσπάθεια πρωινές ώρες με το γραφείο των διαμονητηρίων τους, ώστε αν έχει βγει διαμονητήριο είτε γενικό προσωπικό που να στείλει, είτε εξωτερικό να εντοπιστεί. Βέβαια, αν τους έρθει, αν έχουν αποκατάσταση τη βλάβη, μήπως μπορέσουμε και μέχρι να κλείσουμε να μας δώσουν μια εικόνα. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Καραϊτσή, και θέλω να προχωρήσουμε, φίλοι μου. Για όλα αυτά που σας έλεγα, για το πρωτοποριακό πρόγραμμα που τρέχει με το Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Είναι εδώ κοντά μας και με το χαμόγελο του παιδιού και με άλλους φορείς. Είναι εδώ κοντά μας ο υπεύθυνος αυτής της νέας εφαρμογής, ο κύριος Χρήστος Ντάνος, που είναι διδάκτορ μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής και ερευνητικός συνεργάτης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Κύριε Ντάνο, να σας καλέσω λίγο εδώ στο Video Hall να μας βοηθήσετε να δούμε την εφαρμογή αυτή, γιατί μας αφορά όλους και κυρίως και τους χρήστες των κινητών τηλεφώνων που τους καλούμε να γίνουν εθελοντές σε αυτή τη νέα προσπάθεια. Η νέα εφαρμογή λέγεται λοιπόν Child Rescue. Το Child Rescue, το οποίο μπορείτε να το βρείτε και στο Facebook ως childrescue.eu, δεν έχει ξεκινήσει επισήμως την έναρξή του, αλλά έχει αρχίσει και βγάζει τα πρώτα σημαντικά αποτελέσματα για το πώς μπορούμε να βρίσκουμε πιο εύκολα, πιο γρήγορα και πιο ουσιαστικά τα παιδιά τα οποία εξαφανίζονται. Και η όλη φιλοσοφία του είναι γύρω από τη χρήση της πληροφορίας. Δηλαδή το να μπορούμε να έχουμε την πληροφορία πιο γρήγορα στο σημείο ακριβώς που χρειάζεται να το έχουμε. Οπότε μιλάμε για μια λογική ότι συλλέγουμε στην αρχή πληροφορίες, όπως θα δείτε εδώ. Βλέπουμε εδώ ένα γενικό πλάνο διαδικασίας και λειτουργίας, ας πούμε, της εφαρμογής. Βέβαια υπάρχουν λεπτομέρειες άλλες που αυτή τη στιγμή είναι και τεχνικές, δεν θα μείνουμε σε αυτές, θα μείνουμε στα χρηστικά. Θα πούμε σε δύο λόγια ότι με τις πληροφορίες που μαζεύουμε μπορούμε να συλλέξουμε μια εντύπωση για το πού ενδέχεται να βρίσκεται ένα άτομο το οποίο εξαφανίστηκε. Στην συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για παιδιά. Από την πρώτη εντύπωση λοιπόν αυτή που έχουμε, μπορούμε να πάμε στο βήμα του συντονισμού της προσπάθειας που θα κάνει το χαμογέλο του παιδιού, το Child Focus, το Βέλγιο και η αστυνομία στη συνέχεια, ούτως ώστε να μπορούμε να στείλουμε συγκεντρωτικά ειδοποιήσεις σε κινητά τηλέφωνα που θα έχουν εγκαταστήσει την εφαρμογή στην περιοχή που ενδέχεται να βρεθεί το άτομο. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί στο Amber Alert βασιζόμαστε κυρίως ότι κάποιος θα το δει στην τηλεόραση. Ναι. Βασιζόμαστε στο ότι θα το δει κάποιος σε κάποια, στο μετρό. Μπορεί να το δει σε κάποια πινακίδα στο δρόμο, να το ακούσει στο ραδιόφωνο. Αυτό μπορεί να συμβεί πολύ μετά. Ενώ τώρα με τους χρήστες που θα έχουν δηλώσει έτσι, συμμετοχή σε αυτό το πρόγραμμα, εάν δηλαδή χαθεί ένα παιδάκι σε ένα πολυκατάστημα, εκείνη την ώρα που η μητέρα θα πρέπει να ειδοποιήσει ή όποιος συνοδεύει το παιδί να ειδοποιήσει. Με το που θα πάρουν την έγκριση για το Amber Alert, το χαμόγελο ή την αστυνομία. Κατευθείαν. Αυτομάτως θα κινηθεί η αστραπία ο μηχανισμός με αστυνομία, με εισαγγελέα για το Amber Alert κλπ. Εγώ που θα είμαι στο πολυκατάστημα, έτσι, εσείς που θα βρίσκεστε εκεί, θα πάρετε άμεσα την ειδοποίηση άμεσα. Ότι πριν βγείτε από αυτό το κατάστημα, ρίξτε μια ματιά, ένα παιδί με αυτά τα στοιχεία για να περάσουμε να τα δούμε και με τη φωτογραφία αυτά. και με τη φωτογραφία. Έχει χαθεί σε αυτό το χώρο. Βλέπουμε, πάμε στο επόμενο βήμα. Να μείνουμε μια στιγμή σε αυτό, γιατί πέρα από τις ειδοποιήσεις οι οποίες στέλνονται, εμείς προσπαθούμε να φτιάξουμε και την εφαρμογή η οποία θα επιτρέπει στις σωστικές ομάδες να συνεργαστούν μεταξύ τους και να μπορέσουν με αυτόν τον τρόπο να ξέρουν ότι εσύ θα πας εκεί, εσύ θα πας εκεί, εσύ θα πας εκεί. Εκεί βρήκα κάτι, εκεί δεν βρήκα κάτι. Και οι πολίτες μπορούν απευθείας από την εφαρμογή και από την τοποθεσία την οποία βρίσκονται να στέλνουν στοιχεία, να στείλουν μια φωτογραφία, για παράδειγμα. Να, για παράδειγμα, εδώ έχουμε ένα. Δημιουργία ειδοποίησης για χρήστες, έτσι. Ακριβώς. Ναι. Μπορούμε να δημιουργήσουμε μια ειδοποίηση σε αυτή την περιοχή, έτσι όπως το περιγράφω. Άρα, μιλάμε για οριοθέτηση γεωγραφικού σημείου πια. Σωστά. Ναι. Και όλοι όσοι έχουν τη φορητή του συσκευή, δηλαδή το κινητό του τηλέφωνο μαζί σε εκείνη την περιοχή, θα λάβουν αυτή την ειδοποίηση. Με την προϋπόθεση βέβαια πάντα ότι έχουν εγκαταστήσει την εφαρμογή. Αν δεν έχουν εγκαταστήσει την εφαρμογή, δεν μπορούν να το κάνουν. Πώς θα γίνει γνωστό αυτό για να δηλώσω εγώ με το ενδιαφέρον μου ότι θέλω να εγκαταστήσω στο κινητό μου αυτή την εφαρμογή ή όποιος πολίτης καλύτερα γίνει εθελοντής? Θα έρθετε στην σελίδα μας στο Facebook childrescue.eu, στο Twitter childrescue.eu, θα το ακολουθήσετε. Και στη συνέχεια θα μπορέσετε, όταν βγει επισήμως η εφαρμογή, να ενημερωθείτε και να την εγκαταστήσετε. Βέβαια πρέπει να δοθεί ένα σήμα με στοιχεία έτσι, και του παιδιού, φωτογραφία, αυτά που θα λαμβάνουν οι χρήστες, για να ξέρουν να το. Εδώ βλέπουμε τώρα ένα πλάνο. Βάσει αυτού θα κινηθείτε, με στοιχεία και φωτογραφίες του παιδιού. Με τις ίδιες πληροφορίες οι οποίες υπάρχουν στο Amber Alert. Δεν φεύγουμε εκτός αυτού, δεν δημοσιεύουμε περισσότερα στοιχεία από αυτά τα οποία χρειάζονται. Και με την ασφάλεια ότι όταν λήξει κάποιο περιστατικό, τα στοιχεία αυτά διαγράφονται ασφαλώς από τις κινητές συσκευές και οπότε προστατεύεται και η ιδιωτικότητα των παιδιών. Εδώ λοιπόν θα έχουν τα στοιχεία, τη φωτογραφία, για να μπορούν να ξέρουν ότι το παιδάκι που είναι δίπλα του, ας πούμε, είναι αυτό που αγνοείται. Ναι. Έτσι και αμέσως να σημάνει ένα γερμό, ας πούμε, σε ένα πολυχώρο, αν δουν και έναν άγνωστο άντρα δίπλα στο παιδί, να κλείσουν
Έτσι δεν είναι. Οι πύλες μας τα λέει και ο Βέλγος, ο ερευνητής. Θυμάστε, αμέσως, ταχύτατα να κινηθεί ο μηχανισμός και να σωθεί ένα παιδί. Μετά θα δούμε και τη σελίδα της, τη σελίδα της εφαρμογής. Έτσι, τη σελίδα της εφαρμογής που δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να γράψουν και να στείλουν τα στοιχεία που... και πληροφορίες. Ναι. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ένα παράδειγμα της σελίδας, στην οποία δίνει ο χρήστης από το κινητό του τηλέφωνο μία φωτογραφία, στην οποία λέει, είναι αυτό το παιδί, νομίζω ότι είναι, ναι, ή κάποιο άλλο στοιχείο, βρήκα κάποιο ρούχο ή κάτι τέτοιο. Πού το βρήκες, εδώ το βρήκα. Είναι εδώ. Ταχύτατα δηλαδή, συμπληρώνει την... Κατευθείαν και ενημερώνεται και μπαίνει κατευθείαν πινέζα σε χάρτη. Άμα περάσουμε στην επόμενη εικόνα. Είναι ο χάρτης δράσης και έρευνας έτσι που δημιουργείται. Αυτός, και από αυτό έτσι, έχουμε. Μετά τη διαχείριση των στοιχείων για τη δημιουργία του προφίλ. Μπράβο. Έχουμε συγκεντρωτικά τα στοιχεία. Για παράδειγμα, το πού πήρε κάποιο τηλέφωνο και έστειλε κάτι και το είδε. Τον βλέπουμε στο χάρτη και ταυτόχρονα μπορούμε να δούμε και τους εθελοντές οι οποίοι μπορεί να κάνουν μια ενεργή αναζήτηση, οι οποίοι και αυτοί στα κινητά τους τηλέφωνα βλέπουν ότι εκεί έχουμε ένα στοιχείο. Πώς ήταν τώρα, δηλαδή, που, για παράδειγμα, που ψάχνουμε στο πάρκινγκ στην Ουρανούπολη. Ναι. Στέλνει ο άλλος τη φωτογραφία κατευθείαν από εκεί. Την αξιολογούμε εδώ. Βλέπουμε την ποιότητά της. Είναι αξιόλογη πληροφορία. Μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Στέλνουμε ανθρώπους εκεί. Αυτά το βλέπουμε. Τα λέτε όπως τα συντονίζετε. Για κάποιους μπορεί να ακούγονται πολύπλοκα, αλλά είναι τόσο άμεσα και τόσο κατανοητά θα γίνουν. Οπότε όλα αυτά να τα φανταστούμε σε μια ακτίνα δράση, άμεση δηλαδή, όταν χάνεται ένα παιδί σε ένα χώρο. Δηλαδή όλοι... Αλλά πόσοι θα είναι αυτοί που θα παίρνουν σχετικές ενημερώσεις, δηλαδή σε τι ακτίνα και πόσο αριθμό του, ώστε να είναι χρηστική η παρέμβαση και να μην μπλέξουμε περισσότερο, αν είναι πάρα πολύ. Έχετε υπολογίσει έναν αριθμό? Το ερευνούμε. Είναι ενεργή η έρευνα σε αυτό και προσπαθούμε να δούμε ποιο είναι αυτή η κρίσιμη μάζα ανθρώπων που χρειάζεται να έχουν την εφαρμογή σε μια περιοχή, ανάλογα με τον πληθυσμό, ανάλογα τις συνθήκες, αν είναι χωράφια, αν είναι πόλεις, για να δούμε πόσοι χρειάζονται. Μια πρώτη εκτίμηση θα μπορούσε να είναι της τάξης του 10% για κάθε κοινωνία. Δηλαδή, για μια κομμόπολη των 50.000, θα υπολογίζαμε ότι πιθανόν 5.000 να είναι αρκετοί. Μάλιστα. Για να μπορέσουν να έχουν, ας πούμε, τους αισθητήρες τους ανοιχτούς, τις κεραίες τους, τα αυτιά τους, τα μάτια τους και να μπορούμε αξιόπιστα να πούμε ότι έχουμε αρκετά μάτια στο δρόμο, ούτως ώστε να έχουμε την πληροφορία που χρειαζόμαστε όταν τη χρειαζόμαστε. Κύριε Ντάνο, αυτή η εφαρμογή νομίζω θα λειτουργήσει πιλωτικά άμεσα. Ναι, ξεκινάει. Τον Ιούλιο, ναι, η πρώτη πιλωτική εφαρμογή της και σταδιακά, και επειδή μιλάμε για περιπτώσεις ανθρωπίνων ζώων και πόσο μάλλον παιδιών, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με τους ελέγχους που κάνουμε. Επισήμως η εφαρμογή θα βγει το Μάιο του 2020. Μέχρι τότε θα μπορείτε να μείνετε ενήμεροι και για την ίδια την εφαρμογή. Ενδεχομένως θα βγάλουμε κάποια στιγμή και την ίδια την εφαρμογή για να τη δοκιμάσετε, χωρίς πραγματικές περιπτώσεις στην αρχή, αλλά σταδιακά και όταν έχουμε την πλήρη βεβαιότητα ότι είναι ασφαλές και μπορούμε να προχωρήσουμε παρακάτω, θα ξεκινήσει και η εφαρμογή της σε πραγματικές περιπτώσεις εξαφανισμένων παιδιών. Και να τονίσουμε ότι στο πρόγραμμα συμμετέχουν συνολικά 10 οργανισμοί από 6 χώρες της Ευρώπης. Ναι. Μάλιστα. Και είναι ταυτόχρονα η λογική της μεταφοράς στοιχείων για περιπτώσεις οι οποίες είναι διακρατικές. Ναι. Δηλαδή, αν για παράδειγμα εξαφανιστεί ένα παιδί και υπάρχει κάποιο στοιχείο ότι ενδέχεται να βρίσκεται σε κάποια άλλη χώρα, να μπορεί ο ένας οργανισμός να στείλει όλες αυτές τις πληροφορίες, όλα άμεσα τα δεδομένα που έχει, άμεσα στον άλλον και κατευθείαν να μπορεί να ξεκινήσει η έρευνα και εκεί. Και πόσο κόσμο δουλεύει για αυτήν την εφαρμογή? Είμαστε γύρω στα 40 άτομα. Γύρω στα 40 άτομα. Ναι, από τους 10 οργανισμούς οι οποίοι συμμετέχουν. Και ταυτόχρονα έχουμε και την περίπτωση του να παρακολουθούμε ενδεχομένως και την εξαφάνιση, την πιθανότητα εξαφάνισης πριν ακόμα συμβεί. Με τα δεδομένα τα οποία μπορούμε να συλλέξουμε από ψυχιατρικά δεδομένα για παιδιά τα οποία είναι ασυνόδευτα και από τα οποία μπορούμε να έχουμε πληροφορίες. Για ανήλικα ασυνόδευτα που μιλάμε πια για παιδιά μεταναστών. Και παιδιά έτσι, μεταναστών. Που έχουμε και ένα οξύτατο πρόβλημα. Ναι. Και σε αυτά τα παιδιά υπάρχει υψηλός κίνδυνος εξαφάνισης, καθώς αρκετά από αυτά εξαφανίζονται και περισσότερες από μία φορές το χρόνο. Οπότε υπάρχουν και κάποια από αυτά τα οποία είναι και ακόμα υψηλότερου επίπεδου κινδύνου. Γιατί υπάρχει και το εμπόριο ανθρώπινων ψυχών, έτσι, ναι, όπως βλέπουμε να εξελίσσεται. Άρα είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, κύριε Ντάνο, πρωτοβουλία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Συνεργάζεστε και με το Χαμόγελο του Παιδιού. Είναι κάτι πρωτοποριακό. Ευχαριστούμε θερμά. Καθίστε. Θα έχουμε και την κουβέντα, γιατί βλέπω ότι τρέχετε, κύριε Γιαννόπουλε, και πέρα από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με αυτήν την πρωτοποριακή εφαρμογή που μετατρέπει τους πολίτες σε κοινωνικούς αισθητήρες και μας δίνει
το δικαίωμα έτσι να χαμογελάσουμε έτσι αισιόδοξα ότι αν αυτό εφαρμοστεί και εμείς οι εθελοντές το καταλάβουμε, γιατί πρέπει να γίνει ευρύτερα κατανοητό, θα σώσουμε ένα παιδί, θα σώσουμε είναι έναν αυτό άνθρωπο. Να υπενθυμίσω ότι κατά καιρούς στις εκπομπές σου κινητοποιείς τους εθελοντές. Ναι, ναι. Άρα λοιπόν, έχοντας οι εθελοντές αυτοί όλη την εφαρμογή και δυνατότητες που είναι, γιατί πιστεύουμε ότι θα μπορέσει να λειτουργήσει και για τους ενήλικες που βρίσκονται σε κίνδυνο. Στην πορεία να επεκταθεί και σε ευπαθείς ομάδες άλλες. Γιατί βλέπουμε εδώ εφαρμογή και ενήλικες με πολλά προβλήματα που χάνονται και δεν μπορούμε να τις εντοπίσουμε, κυρίως με άνοια ή Αλτσχάιμερ. Έτσι. Και να πω επίσης ότι υπάρχει μια. Όλα αυτά που γίνονται βέβαια γίνονται με επιστημονικότητα, όπως κάνει το Πεντσόβιο, αλλά και ό,τι δουλειά κάνει το χαμόγελο. Είμαστε στο Εθνικό και στο Διεθνές Κέντρο στην Ουάσιγκτον με ΕΔΕ, με το παγκόσμιο, με όλους τους φορείς, ναι, αστυνομίες κλπ. Και ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με επιστημονικό και με ελεγμένο τρόπο. Δηλαδή δεν γίνεται κάτι ευκαιριακά. Και επίσης να πω κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, ότι αυτή τη στιγμή, τώρα στις 12 η ώρα, θα γίνει μια δοκιμαστική κινητοποίηση με το FIA, είναι ένα alert το οποίο αν το είχαμε και λειτουργούσε στην Ελλάδα στο μάτι, θα είχαν γνωρίσει όλοι το τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή που συνέβαινε. Οι Αμερικάνοι γνωρίζανε ότι στο μάτι εκείνη τη στιγμή γίνεται κάτι πολύ σημαντικό και πολύ επικίνδυνο και πρέπει να προσέξουν. Αυτό λοιπόν το έχουν δώσει στο διεθνές δίκτυο, το δώσανε στους φορείς όπως είμαστε εμείς για να το κινητοποιούμε. Οπότε άρα βλέπουμε τοπικά, λοιπόν, ότι η συνεργασία έτσι, και η καινούργια ιδέα μπορεί να φέρει το αποτέλεσμα αυτό. Η τεχνολογία πλέον, όπως αυτό περιγράφτηκε πριν λίγο από τον Πεντσόβιο, και δεν πάσχουμε εμείς από ανθρώπους, από γνώσεις, από τεχνολογία και από δυνατότητες. Έχουμε φωτεινούς ανθρώπους. Άρα η τεχνολογία όμως παίζει σημαντικό ρόλο αυτή τη στιγμή. Και αν δεν χρησιμοποιήσουμε τεχνολογία, θα χάσουμε το τρένο να βρίσκουμε, όπως έγινε στην Κύπρο, που ενώ το Amber Alert το λειτουργήσαμε μαζί, ξεκινήσαμε μαζί, Ελλάδα, leader, Κύπρος, Πορτογαλία και Ιταλία, δεν χρησιμοποιήθηκε από καμιά άλλη χώρα και τώρα, πριν από λίγο καιρό, όλη η Κύπρος βούιζε γιατί δεν έγινε ποτέ Amber Alert. Μάλιστα. Για τα παιδάκια που εξαφανίστηκαν και βρέθηκαν σκοτωμένα. Σε λίγο θα επανέρθουμε, θα επανέρθουμε με στοιχεία για τις εξαφανίσεις, έτσι, που είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά σε κάποιους χώρους, και θα διευκρινίσουμε και το τι συμβαίνει και στην Ελλάδα, αλλά και θα δούμε το τι έγινε έξω και θα δούμε και την Αυστραλιανή αστυνομία να στέλνει έτσι ένα ιδιαίτερο, ένα σοκαριστικό βίντεο για την Παγκόσμια ημέρα για τα εξαφανισμένα παιδιά. Θα τα δούμε στην πορεία αυτά, αλλά θέλω τώρα, φίλοι μου, να γυρίσουμε στον Κώστα το Μάστορα, που αγνοείται 52 κοντά μέρες με το αυτοκίνητό του, το γκρι Opel Corsa YZ Y7592. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο αδελφός του, ο Μιλτιάδης. Καλησπέρα, κύριε Μάστορα. Καλησπέρα, κύριε Νικολουλή. Καλησπέρα. Έχουμε τώρα σημάνει και εμείς το συναγερμό εδώ για να δούμε. Καταρχήν να σας συλληπιθούμε γιατί δεν είστε κοντά μας. Έχετε άλλη μία απώλεια στην οικογένεια. Σας συλληπούμεθα. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχει σημάνει συναγερμός τώρα και στη Χαλκιδική από κάποιες πληροφορίες που πήραμε. Ένα πρώτο υπαίθριο πάρκινγκ, είναι αρνητικό ότι υπάρχει εκεί αυτοκίνητο. Προσπαθούν και στο Άγιον Όρος τώρα να δουν αν έχει μπει ο άνθρωπος αυτός, που το βλέπω δύσκολο. Δεν το βλέπω να υπάρχει. Υπάρχει άλλο ένα πάρκινγκ εκεί που ανοίγει 6 ώρα. Αλλά και όπου αλλού επιμένουμε για το αυτοκίνητο. Γιατί αν εντοπιστεί το αυτοκίνητο, θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και στον εντοπισμό του αδερφού σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσπάθεια που κάνετε. Δυστυχώς θα θέλαμε να ήμασταν εκεί απόψε, να παραβρεθούμε και εμείς εκεί, αλλά λόγω ότι μας συνέβη κάτι. Το εξήγησα και εγώ και εμάς. Οικογενειακό, δεν μπορέσαμε να είμαστε εκεί. Θέλω να κάνω μία έκκληση κι εγώ από πλευράς μου στο κοινό που μας παρακολουθεί την εκπομπή, και είμαι σίγουρος ότι είναι πάρα πολύ. Όποιος γνωρίζει κάτι να βοηθήσει, είτε το αυτοκίνητο είτε για τον Κώστα, να πάρει ένα τηλέφωνο στην εκπομπή. Μακάρι να καταφέρουμε κάτι, γιατί όσο περνούν οι μέρες είναι και σε βάρος, έτσι δεν είναι. Είναι σε βάρος της υπόθεσης αυτής. Σίγουρα. Σκοπός είναι να εντοπιστεί στη ζωή και να μπορέσει να βοηθηθεί όσο πρέπει. Γιατί τελευταία είπαμε ότι αντιμετώπιζε και αυτά τα προβλήματα που τον είχαν γονατίσει. Το αυτοκίνητο, κύριε Μάστορα, έχει κάτι ιδιαίτερο πάνω του που θα μπορεί να το εντοπίσει κάποιος τηλεθεατής? Γιατί εμείς κατά προσέγγιση. Όχι, δεν είχε κάτι το ιδιαίτερο, όχι. Το ίδιο μοντέλο ακριβώς είναι, έτσι. Ήταν το ίδιο μοντέλο. Ήταν λίγο πιο σκούρο από ό,τι δείχνει η τηλεόραση. Τώρα λίγο πιο σκούρο. Ελάχιστα πιο σκούρο, ναι. Μάλιστα. Το ίδιο, αυτό το μοντέλο ήταν, ναι.
Μοντέλο του 2008 το γκρι. 2007-2008, κάτι τέτοιο, ναι. Μάλιστα. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι, κύριε Καραϊτσι? Καλησπέρα, κύριε Μάστορα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Να ρωτήσουμε, μήπως τώρα από τις συζητήσεις που κάνετε εκεί με το προσωπικό του αδερφού σας ή με το υπόλοιπο συγγενικό περιβάλλον, είχε μιλήσει με κάποιον, είχε κάποιο πρόβλημα που τον απασχολούσε ή δεχόταν κάποια απειλή, κάτι γενικώς, αν τον προβλημάτισε κάτι? Όχι. Όχι, δεν υπάρχουν τέτοια θέματα. Όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, όχι. Απλά τον βλέπανε και τον προσωπικό, τον έβλεπε ότι ήταν λίγο μελαγχολικός τελευταία, σκεπτικός. Πήγαινε το πρωί και μετά πήγαινε ξανά το απόγευμα στο μαγαζί. Φαινότανε, μας είπαν τα παιδιά, ότι κάτι τον απασχολούσε. Αλλά είναι σίγουρο ότι δεν είχε κάτι διαφορές με κανέναν, όχι. Με τους τελευταίους ανθρώπους που ήρθε σε επικοινωνία ή με την πρώην ύφη σας ή με κάποιον άλλον, όταν οι τελευταίες του κουβέντες ποιες ήταν, αν άφησε να εννοηθεί ότι πάει κάπου ή ότι έχει κάτι στο μυαλό του, αν. Δυστυχώς δεν το γνωρίζουμε. Αυτό προσπαθήσαμε κι εμείς να μάθουμε από την νύφη, δεν μας, τι είπανε μαζί τους δεν ξέρουμε, γιατί συναντηθήκαν τελευταία μέρα πριν εξαφανιστεί. Κύριε Μάστορα, εμείς ήρθαμε σε επαφή με την γυναίκα, σεβόμενοι τον πόνο, γιατί ξέρουμε ότι... Εννοείται. Τι έχει τραβήξει και η πρώην σύζυγος του αδερφού σας. Μας είπε ότι τον συναντήθηκαν τυχαία όταν... Εκείνος έφευγε και εκείνη πήγαινε στο κημητήριο που είναι θαμμένο το παιδί τους. Δεν είπαν πολλά πράγματα. Απλά της είπε πάλι τον προβληματισμό του για την επιχείρηση την καινούρια που άνοιξε και ότι δεν πάνε οι δουλειές όπως θα ήθελε. Έναν προβληματισμό τέτοιον εκδήλωση, τίποτα περισσότερο. Γιατί αν ήταν κάτι παραπάνω και η ίδια θα ενημέρωνε άμεσα, θα σήμανε ένα συναγερμό. Μετά έφυγε, μπήκε στο κημητήριο η γυναίκα, δεν είδε κάτι άλλο παραπάνω. Αυτό μας είπε στην επαφή που κάναμε, καταλάβατε. Δεν υπήρχε κάτι παραπάνω. Να είναι έτσι. Φυσικά δεν αμφιβάλλαμε για κάτι που... Υπήρχαν οικονομικές υποχρεώσεις με την νέα επιχείρηση που δεν μπορούσε να τις αντέξει και τον δυσκόλευαν. Δηλαδή κινδύνευε, είχε δανειστεί χρήματα. Τα τρέχοντα έξοδα της επιχείρησης, εντάξει. Γιατί η επιχείρηση της στήσαμε όλοι μαζί, βοηθήσαμε. Δεν είχε κάτι, δεν χρωστούσε κάπου αλλού. Μόνο με τα τρέχοντα έξοδα. Δεν είχε πάρει πάντως ούτε δάνεια, ούτε πιεζόταν να πάρει. Όχι. Όχι, δεν είχε δάνεια, δεν είχε τίποτα, όχι. Είμαστε στη διασταύρωση των στοιχείων. Και με τον Θοδωρή. Μισό λεπτό, παιδιά. Κύριε Μάστορα, καταβάλουμε αυτή την προσπάθεια τώρα. Μένει και η δική σας η έκκληση και των συγγενών όλων για τον εντοπισμό του αδερφού σας. Θα είμαστε πάλι σε επαφή, εντάξει? Σας ευχαριστώ πολύ, Καλά. Συμβαίνει κάτι ιδιαίτερα σοβαρό? Για πείτε μου, από πού έρχεται αυτό? Από μια πηγή που φαίνεται συμβαίνει να έχει... κάτι ιδιαίτερα σοβαρό? Για έναν άλλον αγνοούμενο αυτή τη στιγμή, ξέρετε ότι όταν μπαίνουμε σε μια ζωντανή εκπομπή, πολλές φορές πορευόμαστε με τις αναζητήσεις μας, αλλά οι δικές σας πληροφορίες και οι εξελίξεις μας στέλνουν πίσω και σε άλλες σοβαρές ιστορίες. Για πες μου. Έχουμε αυτή την πληροφορία. Πού βρέθηκε, πού? Δεν έχει τίποτα σε επαφή. Αυτό όμως μας λένε αυτό εδώ. Κοίταξε, Αγγελική. Οπότε, προφανώς πρόκειται για πρόσωπο γνωστό στο περιβάλλον της οικογένειας. Και δεν θέλει. Περίεργο. Φαίνεται ότι ισχύει λοιπόν αυτό. Δεν θέλω να πω λεπτομέρειες εγώ τώρα γιατί είναι ιδιαίτερα σοβαρό. Φαίνεται πως βρέθηκε νεκρός ένας αγνοούμενος που μας είχε απασχολήσει. Δεν θα πούμε κάτι περισσότερο γιατί είναι αυτό. Θέλω όμως παρακαλώ θερμά να διασταυρωθεί από την αστυνομία αν ισχύει αυτό, έτσι. Να δούμε αν ισχύει αυτό. Έχουμε μια σχετική ενημέρωση. Οικογένεια, να δούμε αν... μετά από αυτό, βέβαια. Ναι. Να δούμε αν ισχύει αυτό και τι ακριβώς συνέβη και πού. Εντάξει. Θοδωρή, το ψάχνεις? Ναι. Αυτό κοιτάζω. Το ψάχνεις αυτό. Για πείτε μου τώρα τι άλλο υπάρχει. Και για κάποιος μου λέγε. Ποιος μου λέγε τώρα για τον. Ο Θοδωρής. Να σου πω. Για το Λαέρτη, τι μου λέγες? Για μισό λεπτό, ναι. Παιδιά. Μισό λεπτό, θα το ψάξουμε κι αυτό. Αλλά κάτι συμβαίνει και με τον νεαρό που... Σοβαρή μαρτυρία. Για το Λαέρτη, πριν, αλλά με όλα αυτά τώρα δεν πρόλαβα. Για ποιος, ναι. Μας είχε έρθει μια σοβαρή μαρτυρία για το Λαέρτη. Να θυμίσουμε ότι ο Λαέρτης είναι ένας νέος που εξαφανίστηκε... από την περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας. Ναι. Ο κύριος που μας πήρε είναι κυπουρός, συνταξιούχος υπάλληλος του Δήμου Αθηναίων. Εν πάση περιπτώσει, συνηθίζει να
πηγαίνει και στην περιοχή που μιλάμε λέμε. Για το ρεύμα από τον λήφτη που λέμε. Ακριβώς, κάτω από το, από τη γέφυρα που συνδέει τα Πατήσια με την Φιλαδέλφεια. Συνηθίζει να πηγαίνει εκεί για να κόβει καλάμια για την κυπουρική του και να και πηγαίνει και βόλτες με τη σύζυγό του. Μία από αυτές λοιπόν τις βόλτες που έκανε στην περιοχή τις ημέρες που εξαφανίστηκε ο Λαέρτης, κατέβηκε κάτω και παρατήρησε. Κατέβηκε κάτω πού, στην γέφυρα εννοείς από κάτω. Κάτω και στις όχθες, ναι, για να κόψει κάποια καλάμια. Ναι. Και παρατήρησε στο Πρανίζο ότι υπήρχε ένας σωρός από χώμα. Ναι. Σαν να είχε σκάψει κάποιος κάτι και να είχε τοποθετήσει κάτι μέσα στο κάποιο λάκκο, α το πούμε έτσι. Στην αρχή το μυαλό του πήγε στο ότι μπορεί κάποιος να έχει βάλει το σκύλο του, για παράδειγμα, να έχει θάψει το σκύλο του. Είδε όμως μετά την πρώτη εκπομπή που κάναμε τότε για τον Λαέρτη, συνέδεσε κάποια πράγματα και μας ενημέρωσε γι' αυτό. Προτίθεται ο άνθρωπος να υποδείξει κιόλας το ακριβές σημείο στις αρχές. Έχουν ενημερωθεί ήδη οι αρχές τώρα που μιλάμε. Ναι. Και μας αναφέρει βέβαια ότι στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχουν και εγκαταλειμμένα σπίτια, όπως και ένα παλιό πηγάδι. Τα οποία όλα αυτά μπορεί να υποδείξει στους αστυνομικούς. Δημοτικός υπάλληλος ο ίδιος, συνταξιούχος. Παλιός συνταξιούχος, ναι. Βεβαίως να πούμε ότι το σημείο εκεί πέρα, το ευρύτερα του ποδονύφτη, έχει ερευνηθεί πολύ και με σκυλιά τις τελευταίες ημέρες. Για εξηγήστε μου πάνω, παιδιά, τι γίνεται. Δεν σας ακούτε καλά, για πείτε μου. Μπορούμε να πάμε, πείτε μου. Σε ένα λεπτό, μπορείς να τα πάρεις. Ναι, γιατί κάτι θέλω να δω. Μπορείς. Έλα, για πάρ' το, παιδιά. Διάλειμμα, μας αναστάτωσε μια πληροφορία που έφτασε στο τούνελ για έναν άνδρα που αναζητούσαμε και που φαίνεται ότι βρέθηκε το πτώμα του. Θα διασταυρώσουμε την πληροφορία αυτή, γιατί δεν μπορούμε να πούμε κάτι στον αέρα αν δεν ελεγχθεί. Παρακαλώ θερμά, δείξτε μου πάλι τον Κώστα τον Μάστορα. Πήραμε κάποια πρώτα στοιχεία από την έρευνα που κάναμε και στο χώρο εργασίας του και μιλώντας και με τους συγγενείς. Είναι ο άνδρας που βλέπουμε και αγνοείται από την Τετάρτη 3 Απριλίου. Θέλω να δούμε και το αυτοκίνητο, το οποίο είναι ελάχιστα πιο σκούρο, ένα γκρι Opel Corsa με αριθμό κυκλοφορίας ΙΖΙ7592. Μας ανησυχεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι έχουμε φτάσει ήδη 1:15 και δεν υπάρχει πληροφορία εκείνη συγκεκριμένη που θα πει ότι είναι εκεί το αυτοκίνητο. Έγιναν οι πρώτες έρευνες στην Ουρανούπολη, είναι αρνητικές οι απαντήσεις. Περιμένουμε και ένα άλλο υπαίθριο πάρκινγκ που θα ανοίξει σε λίγο, να πάρουμε μια εικόνα. Και είπαμε να ψάξουμε και ένα άλλο σημείο, παιδιά, για ένα αυτοκίνητο που πιθανότατα το πήραν. Ναι, το πήρε Γερανός. Απάντηση. Γι' αυτό είναι αρνητικό το αποτέλεσμα. Αρνητικό και εκεί. Αρνητικό και εκεί. Δηλαδή, κάθε πληροφορία που μας δίνεται, ταχύτατα την ερευνούμε. Αλλά μέχρι τώρα δεν έχουμε εντοπίσει τον γκρι Opel Corsa. ΙΖΙ7592, αν το αυτοκίνητο βρεθεί. Είμαστε σε θέση να δούμε και τι απέγινε και ο ιδιοκτήτης του. Τον βλέπουμε λοιπόν λίγο πριν εξαφανιστεί σε πλάνα που τράβηξε μια υπάλληλός του στο χώρο εργασίας του σε ένα νέο ορτοπείο εκεί στο Γαλάτσι. Έχει ύψος 1,73. Θερμή παράκληση από όλους. Μια πληροφορία, ακόμη και σίγουρη να μην είστε. Δώστε μας ένα στίγμα για να το ψάξουμε εμείς. Θέλω να ανοίξουμε μια παρένθεση. Σε λίγο θα δούμε και άλλα στοιχεία για τα παιδιά που αγνοούνται, γιατί είναι, να θυμίσω, η Παγκόσμια ημέρα για τα εξαφανισμένα παιδιά. Και να πάμε στη Λάρισα. Σας είπα και πριν ότι συνεχίζουμε έτσι με επιμονή την έρευνα για την μητέρα που αγνοείται, που έμενε στη Λαμία, μητέρα δύο παιδιών, τη Βάσο Κουκουνασούλη Σιλεβρίστα, 59 χρόνων, που αγνοείται 75 μέρες τώρα. Έχει ύψος 1,65, φορούσε μια ανοιχτόχρωμη μπλούζα, σκουρόχρωμο παντελόνι, καφέ μπουφάν και μαύρα παπούτσια, καστανά ίσια καρέτα μαλλιά της και μαζί της είχε μόνο το κινητό και τα κλειδιά. Mm. Ψάχναμε για κάποιο μάρτυρα, γιατί έλεγαν οι αρχές ότι μα δεν υπάρχει ένας μάρτυρας που να την είδε στη διαδρομή αυτή που εξαφανίστηκε, να βοηθηθούμε όλοι. Και με την επιμονή της εκπομπής στην έρευνα βρέθηκε μια μάρτυρας που από ό,τι φάνηκε γνώριζε και την Κουκουνασούλη. Και μας οδηγεί στο σημείο εκείνο που εκείνο το απόγευμα, 7:30 με 8, χάθηκε η μητέρα. Κοντά παράλληλα στην κήτη του ποινιού ποταμού. Για πάμε λοιπόν στο σημείο και να ακούσουμε τη μάρτυρα. Μετά είδαμε και ένα κλεισάκι, μην τυχόν πέρασε από εκεί. Πήγαμε και στον ιερέα, πήγαμε και στα σπίτια. Στο σημείο εκείνο, αν την είδε κάποιος, την εντόπισε. Ποινιός ποταμός. Να ακούσουμε τη μάρτυρα. Εμείς
όμως στη Ζωοδόχου Πηγής, mm-hmm. κοντά στην εκκλησία. Είναι μια φίλη μου η οποία είναι και κατάκητη και πήγα να τη δω. Εγώ συνήθως από εκεί όταν φεύγω, πάω από τη Δήμητρας, κατεβαίνω κάτω. Αλλά επειδή ήταν απόκριες, της λέω πάω από εδώ από τη Γεωργιάδου και να ανάψω και ένα κεράκι στον Άγιο Χίλιο. Αν είναι ανοιχτός, είπα, γιατί έπρεπε να είναι ανοιχτός. Mm-hmm. Αν είναι ανοιχτός, θα ανάψω ένα κεράκι και από εκεί, από τη Βυζινιέλου. Θα πάρω ένα ταξί και θα φύγω για το σπίτι. Ερχόμουν αυτόν τον δρόμο έτσι από εκεί, πέρασε, έφτασα μέχρι εδώ. Όταν φτάνω εδώ που είναι το παιδί, κάπου αυτό, βλέπω μια κυρία από εκεί που έρχεται. Δεν την πρόσεξα ακριβώς. Το καφέ, το μπουφάν, το θυμάμαι. Μάλιστα. Που το φόραγε. Παντελόνι ήταν σκούρο, δεν κοίταξα τι χρώμα είχε. Ήτανε μια γυναίκα ψηλή, κοντή, πώς θα τη χαρακτηρίσω. Όχι, όχι. Αν μπορώ να πω λίγο ότι πιο ψηλή από μένα. Γύρω στο 1,65, 1,63. Γεμάτη. Κανονική. Όταν την είδα στην τηλεόραση, με αυτό που είδα εγώ τούτο εδώ το πράγμα, μοιάζανε. Μοιάζανε. Αυτό το προφίλ που είδα εγώ. Μάλιστα. Τα χέρια ήταν στις τσέπες. Βρισκόμαστε ακριβώς κάτω από τον Άγιο Αχίλιο ακριβώς. Αυτή τη στιγμή. Ναι. Προχωράω εγώ προς τα εκεί και αυτή φεύγει προς τα κάτω. Φεύγει λοιπόν στον παράλληλο δρόμο προς, το, προς την κήτη του ποταμού Πηνίου. Α, αυτό ακριβώς. Εδώ έχει φως καλό, αρκετό. Όχι και τόσο. Εκείνη την ώρα έπαιρνε και νύχτωνε. Νύχτωνε. Εκεί, κάπου εκεί που έφτασε, λέω, πού πάει αυτή η γυναίκα. Αναρωτήθηκα εγώ, σε τέτοιες περιοχές, τη νύχτα φοβάσαι. Σε κεντρικό δρόμο και φοβάσαι. Εκεί, μέχρι εκεί που την έχασα, την κοιτούσα όμως, πήγαινε έτσι. Α, αυτό, όχι δυνατά, έτσι, έτσι. Έτσι το κεφάλι. Αργά, αργά. Αργά, τα χέρια ήταν στις τσέπες της, το κεφάλι σκυμμένο και προχωρούσε. Και αναρωτήθηκα κιόλας, κάποιο πρόβλημα πρέπει να έχει αυτή η ψυχούλα. Σας έδωσε την εντύπωση αυτή, ότι ναι, είναι ναι. προβληματισμένη. Ότι κάποιο πρόβλημα έχει. Εγώ όταν έφτασε εκεί πιο εκεί, είπα, θα πάει από εκεί, γιατί από εκεί έχει ένα γεφυράκι. Περνάει το ποτάμι απέναντι. Όχι, προχωρούσε. Προχώρησε ευθεία. Εκεί που βλέπετε την κοπέλα, mm-hmm. που φαίνεται, εκεί την έχασα μετά, λέω. Γιατί έστριψε, στρίβει ο δρόμος εκεί. Όταν όμως την είδα στην τηλεόραση, την εκπομπή της Αγγελικής, λέω, λες να... Γι' αυτό και πήρα και τηλέφωνο. Λέω, λες να είναι η γυναίκα αυτή που είδα εγώ. Ας πάρω ένα τηλέφωνο. Ναι. Καλό θα κάνω. Καλό θα κάνω. Πολύ σωστά. Ναι, ναι, γυναίκα είναι. Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Μου είπατε νωρίτερα ότι μιλήσατε, σας τηλεφώνησε ο αδερφός. Α, ναι. Όταν άκουσε τη ναι. μαρτυρία σας. Τον ρωτήσατε λοιπόν αν η Βάσο πριν από αρκετά χρόνια εργάζονταν σε κάποιο εμπορικό κατάστημα στην οδό Βενιζέλου. Ναι. Και σας είπε ότι... Τι ακριβώς ναι, σας ναι, είπε. Ναι, ναι, εργαζόταν. Όχι για πολύ καιρό, αλλά εργαζόταν. Ξανά με πήρε τώρα τελευταία μου λέει, είχε τσάντα μαζί της. Όχι, λέω, δεν κρατούσε. Γιατί λέει, μου είπε την τσάντα τη βρήκαμε στο σπίτι. Πάνω στον Άγιο Χίλιο, πλάνε και πέρασε η ώρα να δω αν είναι ανοιχτή η εκκλησία. Ήταν μισά ανοιχτή, φαίνεται εκείνη την ώρα κλείνω. Άνεψε ένα κεράκι και μετά κατέβηκα από εκεί στην Βενιζέλο, έχει κάτι ταξί, πήρε ένα ταξί και πήγα στο σπίτι. Τι και ώρα. Όταν πήγα στο σπίτι, συγκεκριμένα πήγα να ξενιδώ, γιατί είχα ξεχάσει να βάλω το ρολόγι στο χέρι μου, κοιτάω, έδειχνε, κοντεύω 8. Άρα υπολογίζεται ότι γύρω εδώ... στις 7.30.
Γύρω στις 7.30. 7.30, 8 παρά, ίσως παρά 25, κάπου εδώ. Τότε, αυτήν την ώρα την είδα. Εκείνη τη μέρα, εμείς είχαμε εδώ την ακολουθία και ποιος έμπαινε και ποιος έβγαινε, δεν μπορούσαμε να ξέρουμε. Είναι η κυρία που εικονίζεται στη φωτογραφία. Δεν σας θυμίζει κάτι? Όχι. Γιατί μπορεί το ραχνά έτσι, αλλά τώρα δεν μπορώ να τη φέρω στο μυαλό. Είμαστε αρκετά κοντά και στο πατρικό της σπίτι εδώ. Πολύ κοντά, εδώ, θα έλεγα. Γιατί εγώ τα ξέρω. Ουσιαστικά, ναι, δύο βήματα από το Άγιο Χαράλαμπο. Εδώ είναι, από εδώ τη γέφυρα μα περάσει, είναι ο Άγιος Χαράλαμπος. Mm-hmm. Και κοντά στον Άγιο Χαράλαμπο είναι το σπίτι της. Εξαφάνισης 10 Μαρτίου, την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς, την είδε να περπατά στο δικό σας δρόμο? Όχι, δεν έχω δει κάτι. Απλά έχω παρακολουθήσει την εκπομπή σας, έχω δει ότι την ψάχνετε, αλλά από εκεί πέρα δεν έχω δει κάτι άλλο. Να πω ότι την είδαμε εδώ στη γειτονιά μας. Περπατάει ο κόσμος εδώ. Από όλη την Λάρισα, αλλά συγκεκριμένη κυρία δεν έχω δει κάτι. Εγώ αυτό το πράγμα είδα, αυτό το πράγμα λέω, ό,τι ακριβώς είδα. Αυτό έδωσε και τα παιδιά, το οποίο στην ασφάλεια το έδωσε. Το γράψανε κιόλα και υπέγραψα. Εάν λέω ομοιγέννητο, προσθέτω, το απεύχομαι. Αλλά εάν η γυναίκα έπεσε, θα κοιτάξουν οι πυροσβεστικοί ποιος θα το είναι από εδώ και κάτω. Και προς την κατεύθυνση των τεμπών. Προς την κατεύθυνση των τεμπών, γιατί αυτό κατέμπει και πάει θάλασσα κάτω, τέρμα. Υπάρχουν, από ό,τι καταλαβαίνω, όντως εξελίξεις. Ένα αναγνωμένο που αναζητούσαμε ότι έχει βρεθεί νεκρός. Μιλούν οι συνεργάτες μου ήδη και σε λίγο, μόλις βεβαιωθεί η πληροφορία, διασταυρωθεί, θα την αναφέρουμε, γιατί διαφορετικά δεν γίνεται και δεν μπορούμε και δεν πρέπει. Ήμασταν λοιπόν στη Λάρισα με την μάρτυρα που μας οδήγησε στο σημείο εκείνο, παράλληλα στην κήτη του Ποινιού ποταμού, που τη μέρα που χάθηκε η Βάσο Κουκουνασούλη, το απόγευμα της Κυριακής της Αποκριάς 10 Μαρτίου, την είδε εκεί στο σημείο και όλα δείχνουν ότι είναι η γυναίκα αυτή. Η μάρτυρας κατέθεσε και στις αρχές, έδωσε και άλλες λεπτομέρειες και πιστεύουν και οι αρχές ότι πρόκειται για την Βάσο, γιατί αναζητούσαν ένα μάρτυρα που να τους οδηγήσει σε ένα σημείο που θεάθηκε τελευταία. Βλέπουμε ότι είναι και πάρα πολύ πιστική, αλλά εκτός από αυτό, από τον τρόπο που μίλαγε η κυρία αυτή, βλέπουμε ότι και τα στοιχεία αυτά συγκλίνουν μεταξύ τους. Για παράδειγμα, η ώρα της εξαφάνισης, η τοποθεσία, το ότι δεν κρατούσε κάτι στα χέρια της. Ακόμα, εγώ θα ήθελα να εστιάσω περισσότερο όμως και στον τρόπο που περπατούσε αυτή η γυναίκα, από ό,τι είπε η μάρτυρας, που ήταν προβληματισμένη, σκεπτική, σκυμμένη, έτσι, προβληματισμένη, έντονα. Και να θυμηθούμε κιόλας και την υπόθεση με τη μητέρα της, που την απασχολούσε εκείνο το που διάστημα. Που δεν ήθελε να μπει σε οικοδιερία, μπήκε η μητέρα της, πέθανε και η μητέρα της μετά. Και εκείνο το απόγευμα εξαφανίστηκε. Υπάρχουν πάρα πολλά κοινά σημεία. Και το στίγμα που έδωσε η ίδια, αυτό είναι το ιδιαίτερο. Τηλεφωνώντας σε μια φίλη της Λαμία, γιατί εκεί έμενε, της λέει τι κάνεις, ήταν η ώρα γύρω στις 7 και λέει περπατάω, νιώθω τόσο αγχωμένη και βγήκα για μια βόλτα. Ακριβώς. Αυτή η βόλτα ήταν και η μοιραία, εξαφανίστηκε και δεν βρέθηκε από τότε.
Βέβαια, υπάρχει ένα στίγμα τώρα έτσι, με τη μαρτυρία. Όπως είδαμε και οι μάρτυρες είναι πολύ πιστικοί. Γνώριζε κιόλας την Βάσο. Γυναίκα από παλιότερα. Οπότε δύσκολο να κάνει λάθος. Τέριαζαν τα χαρακτηριστικά και τα ρούχα και η ενδυμασία και το γεγονός ότι δεν είχε πάρει τσάντα μαζί της. Όλα αυτά. Τοπικά, χρονικά, όλα είναι συμβατά. Μας δίνει ένα στίγμα για έρευνα. Αυτό το στίγμα πρέπει, και επειδή μέχρι τώρα δεν έχουμε και κάποια άλλη εξέλιξη από τις έρευνες, πρέπει να γίνουν εντατικές έρευνες στο σημείο αυτό, δηλαδή εκεί που δείχνει από ποιο ξεκινάει το ποτάμι μέχρι που οδηγεί. Από ό,τι ξέρουμε, βέβαια, έρευνες στο ποτάμι έχουν γίνει, αλλά μας περιέγραφε η μάρτυρας ότι όταν βρέχει κιόλας πέφτουν τα δέντρα με τους κορμούς και ρίζες εκεί και γαλύπτουν. Ναι. Και οπότε οποιοδήποτε μπορεί να παγιδευτεί στο ποτάμι. Ναι. Βέβαια, συνεχίστηκαν και θα ξεκινήσουν πάλι νέες έρευνες και στο σημείο τώρα που έχει δείξει η μάρτυρας. Έγιναν και τη βδομάδα που πέρασε και θα συνεχιστούν από Δευτέρα ξανά έρευνες στο ποτάμι και στην γύρω περιοχή. Μάλιστα. Όπως έχουν γίνει πολλές φορές μέχρι τώρα. Ναι. Δηλαδή. Τώρα όμως έχουμε και ένα στίγμα από μαρτυρία συγκεκριμένη, οπότε θα βοηθηθούν περισσότερο και οι ερευνητές. Στην πορεία της, από το σπίτι μέχρι το σημείο εκείνο, περνούσε από ένα δικό της σπίτι που θα πολλούσε και που έλεγαν ότι είχε γίνει κάποια παρεξήγηση. Η ρεπόρτερ μας πήγε στο σημείο εκείνο και είδε τη θεία και τον ξάδερφό της και μίλησαν για την Βάσο την Κουκουνασούλη και για το αν την είδαν ή όχι. Και αν, αν υπήρξε παρεξήγηση ή όχι, μας το είχε εξηγήσει ο ξάδερφός και σε άλλη εκπομπή ότι δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Μπορούμε να πάμε στο σημείο εκείνο, στο δικό της το σπίτι. Για πάμε. Εκείνες τις ημέρες λείπατε, μου είπατε, από εδώ. Πότε? Όταν εξαφανίστηκε η Βάσο. Όχι, εδώ ήμουνα. Εδώ ήμουνα, αλλά δεν ήξερα ότι θα έρθει εδώ πέρα, ότι θα δω να πέρα τη μαμά της. Έχω την δω την πουλα παραπάνω από ένα μήνα, να έρθει εδώ πέρα. Όχι, έχει ήρθει μια φορά. Συγγνώμη λίγο, δυο μήνες είναι η κοπέλα. Που έχει φύγει. Όχι, τότε λέω εγώ τα παλιά. Τώρα δεν έχω, τώρα δεν είδα. Είπα, από τότε που την είχα, δεν δείξα να ήταν λιμωρά. Η Βούλα έρθει εδώ πέρα για να χτυπήσει. Ναι, ρε, ήρθε εδώ πέρα και την είδα και μετά πήγε στη Λαμία. Και μετά ξέρετε να πάει να την πάνε και πέρα. Εγώ δεν ήξερα να είδα. Δεν την είδα λιμωρά. Αυτό λέω να πω, δεν την είδα. Δεν ακούσατε κάτι, δεν μάθατε. Όχι, δεν μάθαμε κουπέρα. Μα κάνω μαθαίνουμε. Εσύ αν είστε μία, εγώ θέλω 10. Είναι το τεφούν που ρίχνει. Συγγνώμη, τι κάνετε. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Καλά. Πολύ καλά. Μάθατε τίποτα. Τίποτα. Και ανησυχούμε. Δηλαδή, αυτό που εσείς ανησυχείτε, εμείς ανησυχούμε δύο φορές. Το φαντάζομαι. Αυτό το πράγμα θέλουμε να ξεκρυμνωθεί γιατί δεν είναι ένα τυχαίο πράγμα. Από τη γωνία μέχρι την άλλη γωνία είναι πρίκο του παππού. Πρίκα του παππού. Το αζό σου πρίκα. Δηλαδή, ένα, δύο, τρία σπίτια είναι πρίκα. Δύο αδερφές και ένας αδερφός. Ναι. Άφησε χρέος, φεύγοντας. Γουστάει, αν δεν κάνω λάθος, 5 ή 7 νίκια, γύρω στα 1.200 ή 1.500, κάπου εκεί. Μιλούσανε με τη Βάσο. Εντάξει, είχανε κάποια επαφή. Στο ποτάμι αποκλείται, δεν είναι στο ποτάμι. Κάτι άλλο. Εσείς λέτε δηλαδή ότι δεν είναι στο ποτάμι η γυναίκα. Πιστεύω. Τρία άτομα που έχουν δει αυτό έχουν βγει. Δηλαδή πώς είναι τώρα η ξαδέρφη μου να έχει δύο μήνες και να μην έχει φυγεί. Εμείς τη σκοτώσανε και τη βάλανε στο φορμπαγκάζ και τη θάψανε κάπου που τη θάψανε. Γιατί δεν είναι ούτε γαντί ούτε σκυλί. Να τη χτυπούσε κάποιος, έτσι, και να την πήρε να την... αυτό. Δηλαδή δεν θα την έβλεπε κάποιος.
Ακούσαμε και τη θεία και τον ξάδερφό της Βάσος και να θυμίσω ότι η μάρτυρας που πριν μας οδήγησε στο σημείο τη γνώριζε τη Βάσο και από νεαρή που ήταν στην Λάρισα. Ήδη θα συνεχιστούν οι έρευνες στο σημείο που υπέδειξε σε μια προσπάθεια να πάρει η οικογένεια την απάντηση για τη Βάσο Κουκουνασούλη Σελεβίστα που παραμένει 75 μέρες αγνώμενη. Λοιπόν, διασταυρώθηκε ότι ο νεκρός άντρας που βρέθηκε είναι ο Θανάσης ο Πέτσας. Μιλήσαμε και με το φιλικό του τώρα περιβάλλον, 66 χρόνων, ο οποίος έμενε στα Σπάτα και εργαζόταν στο τελωνείο Λαβρίου, στο τμήμα δικαστικών. Ήταν δημόσιος κατήγορος. Εξαφανίστηκε το βράδυ της Παρασκευής 16 Μαρτίου του 2018. Μετά από ένα μεζοδοπολείο, τον άφησε ο φίλος του εκεί στο σπίτι του και από τότε δεν τον ξαναείδαν. Είχαμε κάνει αρκετές φορές ανακοινώσεις, είχε βγει και Silver Alert για τον άνθρωπο αυτόν άτυχο, Θανάση Πέτσα, και τελικά επιβεβαιώθηκε η μαρτυρία ότι προ-20ημέρου. Ναι, προ-20ημέρου, τουλάχιστον 20 προ-20ημέρου, ναι. Ότι εντοπίστηκε το πτώμα του σε δασόδη περιοχή στη Μάνδρα Αττικής. Η αστυνομία ειδοποίησε την οικογένεια. Απλά πήρε χρόνο γιατί χρειάστηκε και η εξέταση του DNA για να ταυτοποιηθεί αν επρόκειτο για τον Θανάση Πέτσα. Τελικά ήταν αυτό. Αύριο είναι και η δία του, αύριο το μεσημέρι. Τώρα δεν ξέρουμε τις συνθήκες του θανάτου του. Είναι δύσκολο αυτή την ώρα να μάθουμε τις λεπτομέρειες. Ναι. Θα δούμε. Πάντως επιβεβαιώθηκε η πληροφορία. Πρόκειται για Θανάση τον Πέτσα και αύριο θα γίνει και η δία του. Λοιπόν, δυστυχώς είμαστε και αγγελιαφόροι και σε εσάς κάποιον δυσάρεστων νέων. Ζωντανή εκπομπή είναι, έρχεται η πληροφόρηση μία μετά την άλλη. Θα πάμε, φίλοι μου, τώρα σε ένα διάλειμμα και θα επανέλθουμε και με τον Κώστα Μάστορα που παραμένει αγνοούμενος με το αυτοκίνητό του, αλλά και με στοιχεία, σοβαρά σημαντικά στοιχεία για τις εξαφανίσεις των παιδιών. Θα τα δούμε, στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα και από την αστυνομία και από το χαμόγελο του παιδιού, αλλά και από άλλους φορείς και είναι ανησυχητικά τα όσα θα μας μεταφέρει η Ευρώπη γενικότερα για τα παιδιά. Που αγνοούνται. Θα τα δούμε λοιπόν αυτά μετά το διάλειμμα. Μας στενοχωρεί και μας προβληματίζει το γεγονός ότι πλησιάζει 2 η ώρα και δεν έχει εντοπιστεί κάπου το γκρι Opel Corsa με αριθμό κυκλοφορίας ΙΖΙ7592. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Κώστας Μάστορας, επιχειρηματίας που χάθηκε Τετάρτη 3 Απριλίου όταν έφυγε από το δημοτικό κημητήριο Αγίων Αργύρων, εκεί που είχε πάει για το παιδί του. Θερμή παράκληση, όποιος ξέρει κάτι να μας ενημερώσει. Οι έρευνες μένουν ανοιχτές στην Ουρανούπολη, αλλά εάν μείνω στην τελευταία εικόνα, διόδια ελευσίνας και αφιδνών δεν φαίνεται να πέρασε από τότε που χάθηκε. Μήπως εδώ γύρω στην Αττική, η Αττική κρύβει το μυστικό της εξαφάνισής του, όπου δείτε εγκαταλειμμένο ένα αυτοκίνητο ή αν κάτι το περίεργο έχετε εντοπίσει σε κάποια περιοχή, παραθαλάσσια ή οτιδήποτε άλλο, μπορείτε να μας ενημερώσετε. 2-3 στοιχεία θα μας δώσει και το επόμενο βίντεο που ακολουθεί για τον άνθρωπο αυτόν τον ιδιαίτερα ευαίσθητο, τον Κώστα το Μάστορα, που αγνοείται 52 ημέρες. Ένας άνθρωπος ευχάριστος, καλοσυνάτος, βοηθούσε, έκανε. Δεν είχε με κανέναν τίποτα. Δάνεια. Αυτό μας. Όχι, δεν είχε τίποτα. Όχι. Δάνεια που μπορεί να τον πίεζαν και να μην μπορούσε να τα εξυπηρετήσει. Όχι. Τα προβλήματα που είχε μέσα του πάντα τον γονατίζανε. Καλύτερος. Ήταν χαμογελαστός, ήταν πολύ καλός και με το προσωπικό και στις υποχρεώσεις του κύριος. Έδειχνε τον τελευταίο καιρό να έχει αλλάξει η συμπεριφορά του, σας είχε αναφέρει κάτι εφόσον είχατε και καθημερινή επαφή. Τις τελευταίες 20 μέρες ήταν πολύ αγχωμένος και στεναχωρημένος. Να και τα αφεντικό μου! Αγχωνόταν με το μαγαζί, γενικά με το μαγαζί. Νόμιζε ότι το μαγαζί θα πήγαινε πολύ καλά. Στην αρχή ξεκίνησε σε χαμηλή εισπράξη, σιγά σιγά προσπαθούσαμε να τα ανεβάζουμε. Είχε ανωδική πορεία, δηλαδή. Και θα πήγαινε καλά. Απλά απογοητεύτηκε. Υπήρχε και μια τραγωδία προσωπική. Γι' αυτό. Εσείς το γνωρίζατε αυτό. Το τι είχε προηγηθεί. Ναι, το ήξερα, μου το είχε πει ο ίδιος. Ο Κωνσταντίνος βίωσε το χειρότερο που θα μπορούσε να βιώσει ένας γονιός. Το χειρότερο.
το χαμό του παιδιού του. Πότε έφυγε από τη ζωή του, Παλικαρέβα? Το 2007, στις 3 Γενάρη 2007. Τι συνέβη? Σε ένα τροχαίο, γυρίζω το βράδυ από μια αποδιασκέδαση και έγινε το μοιραίο. Με μηχανή ήταν? Όχι, με αγιοταχή. Πού έγινε το τροχαίο αυτό? Έγινε κοντά στο πατρικό του, στην Οικουμενίτσα. Ήταν το μοναδικό του παιδί? Το μοναδικό του παιδί. Σπούδαζε κάτι? Ναι, σπούδαζε ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος αεροσκαφών στην Πάτρα. Τότε που χάσαμε το παιδί, χάσαμε τα πάντα. Ερχόταν σχεδόν καθημερινά ο άνθρωπος. Είχαμε γίνει και φίλοι, αν μπορώ να το πω, κατά μία έννοια, γιατί τα λέγαμε γενικώς. Ήταν ένας ευαίσθητος άνθρωπος. Αυτό που λέμε, αν μπορώ να το πω για την ηλικία του, καλό παιδί. Σίγουρα τον είχε πάρει πολύ από κάτω για το παιδί. Καθόταν πολλές ώρες στον τάφο του παιδιού του? 2 ώρες, 3 καμιά φορά. Ερχόταν και με την κυρία, μια κυρία που έρχονταν τη σύζυγό του. Ερχόταν άλλες φορές μόνος του, άλλες φορές με την κυρία. Εκείνη την τελευταία φορά που τον είδατε, ήταν μόνος του? Αυτό δεν μπορώ να το θυμηθώ. Με τη σύζυγό του, μετά το χαμό του παιδιού τους, φτάσαν στο διαζύγιο. Είχανε πολύ καλή σχέση, μολονότι είχαν βγάλει διαζύγιο, συζούσανε μαζί μέχρι και το 2018 τον Δεκέμβρη. Εσείς πότε τον είδατε τελευταία φορά? 1η Απριλίου. Τον είδα το πρωί που ήρθα. Είπαμε καλημέρα, δούλεψε μέσα, δουλέψαμε μαζί. Το μεσημέρι έφυγε να ξεκουραστεί. Από τότε τον έχω ξαναδεί. Θεωρείς ότι ο Κώστας είναι ένας θρήσκος άνθρωπος, δηλαδή θα μπορούσε να δει καταφύγιο στη θρησκεία? Ναι, πίστευε πολύ. Και εκεί πιθανολογούμε ότι μάλλον κάπου σε κάποιο μοναστήρι έχει πάει. Έχει κάνει κάποια αναφορά στο Άγιο Όρος? Όχι, τίποτα. Τώρα είσαι μόνη σου εδώ, προσπαθείς να κρατήσεις το μαγαζί, ναι. Το πονάς που την καταλαβαίνω, έτσι. Θα το κρατήσω. Του το έχω υποσχεθεί. Δύο-τρία ακόμη στοιχεία για τον Κώστα Μάστορα που αγνοείται. Ο χαμός του παιδιού του, αν και έγινε πριν από χρόνια σε τροχαίο, δεν τον ξεπέρασε ποτέ αυτό το χαμό ο ίδιος και φαίνεται πως τον είχε λυγίσει μαζί με τα όποια άλλα προβλήματα. Παραμένει λοιπόν αγνοούμενος με το αυτοκίνητό του και μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάποια πληροφόρηση. Γι' αυτό θερμή παράκληση όποιος εντοπίσει κάτι το περίεργο με αυτό το γκρι, το Opel, το Corsa, να μας ενημερώσει όποια ώρα και να είναι. Θέλω, φίλοι μου, να γυρίσουμε στην Παγκόσμια ημέρα που είναι σήμερα για τα εξαφανισμένα παιδιά και να μείνουμε σε κάποια στοιχεία, γιατί θέλω όλοι να έχουμε το νου μας για ένα παιδάκι που θα δούμε δίπλα μας, που μπορεί να έχει χαθεί. Να βοηθήσουμε και στην πρόληψη εδώ δίνεται έμφαση, αλλά και στην αντιμετώπιση την πρώτη ώρα μιας εξαφάνισης. Τα ακούσαμε και από τον κύριο Ντάνο που είναι μαζί μας και θα τα δούμε πάλι τα στοιχεία αυτά. Αλλά θέλω να περάσουμε λοιπόν σε μια εικόνα με αριθμούς. Και να δούμε την πρώτη κάρτα που είναι τα στοιχεία από το χαμόγελο του παιδιού. Για το 2018 βλέπουμε να έχουν εξαφανιστεί 191 παιδιά που αναζητήθηκαν. 148 εντοπίστηκαν. Υπήρξαν 11 ενεργοποιήσεις του Amber Alert. Υπήρξαν 3 κινητοποιήσεις της ομάδας έρευνας και διάσωσης Θανάσης Μακρύς με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά. Και η Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα εξαφανισμένα παιδιά 116.000 δέχθηκε 12.487 κλήσεις. Πάμε στη δεύτερη κάρτα του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού και θα δούμε το πρώτο τετράμινο του 2019. 37 παιδιά εξαφανίστηκαν και αναζητήθηκαν, 33 εντοπίστηκαν. Υπήρξαν 2 ενεργοποιήσεις στο Amber Alert και 2 κινητοποιήσεις της ομάδας έρευνας και διάσωσης Θανάσης Μακρύς. Ενώ η Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα εξαφανισμένα παιδιά 116.000 δέχθηκε 2.172 κλήσεις το πρώτο τετράμινο του 2019.
Θα πρέπει να διευκρινίσουμε, κύριε Γιαννόπουλο, για να μην ανησυχεί και ο κόσμος, ότι όταν μιλάμε για εξαφανίσεις παιδιών, δεν μιλάμε για πολύ πολύ μικρές ηλικίες ή για αρπαγές παιδιών, γιατί κυκλοφορεί κατά καιρούς κάποια σχετική φήμη ότι δίθεν τα καλύπτουμε. Δεν έχουμε τέτοιες αρπαγές παιδιών. Αν τα δείτε, πολλές περιπτώσεις που αναφέρονται σε φήμες, είναι ένα άσπρο βαν, ένα μαύρο βαν, μαύρο Mercedes. Δεν υπάρχει λοιπόν ούτε και εμείς ούτε η αστυνομία έχουμε στα χέρια μας κάτι τέτοιο. Και αν, όταν εξαφανίζεται ένα μικρό, κάποια μικρά παιδιά, εξαφανίζονται γιατί χάνονται από την προσοχή και υπάρχει ανησυχία γιατί είναι μικρό παιδί. Και αμέσως εντοπίζονται. Έχουν υπάρξει 1-2 περιπτώσεις που δεν έχουν ξεκαθαριστεί τι πραγματικά συμβαίνει, αλλά είναι μεμονωμένες. Εκεί που υπάρχει τεράστιο πρόβλημα όμως, για να μην τα αφήνουμε αυτό, είναι στο θέμα των προσφυγόπουλων και των ασυνόδευτων, όπου εκεί υπάρχει πλέον ένα. Όταν λέτε ότι υπάρχουν δύο περιπτώσεις που δεν έχουν ξεκαθαριστεί, τι εννοείτε? Υπάρχουν δύο περιπτώσεις που δήλωσαν ότι έχει γίνει, πήγε να γίνει αρπαγή του. Α, πήγε να γίνει αρπαγή, ναι, για να μην μένει κάτι. Αλλά βλέπουμε ότι είναι και γονικές αρπαγές και πολλά. Έτσι. Η κόντρα μεταξύ γονέων οδηγεί και σε αρπαγές κάποιων παιδιών. Δυστυχώς δεν έχουν καταλάβει πόσο σημαντικό είναι για την ψυχή ενός παιδιού όταν ένας από τους δύο γονείς. Και θα πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να κάτσουν και να μιλάνε για το παιδί τους και να βρίσκουν λύση και όχι να κάνουν αυτές τις αυτερές. Για να δούμε και τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας. Από την αρχή του 2018 έως και 11/5 του 2019, η ελληνική αστυνομία διαχειρίστηκε 299 υποθέσεις εξαφανισμένων ανηλίκων. Το 2018 το ποσοστό ανέβρισε στα 85,95%, ενώ για το πρώτο διάστημα του 2019 το ποσοστό ήταν 82,20%. Το 2018 η ελληνική αστυνομία ασχολήθηκε με 1.100 υποθέσεις εξαφανίσεων ασυνόδευτων ανηλίκων, εδώ μιλάμε για τα παιδάκια των μεταναστών, και 404 στο 19 ποσοστό ανέβρεση γύρω στο 30%. Να πούμε εδώ, κύριε Γιαννόπουλο, ότι να βλέπουμε... Να πω εδώ κάτι σημαντικό, ότι για τα ασυνόδευτα ή τα παιδιά τα προσφυγόπουλα δεν ενημερωνόμαστε για να κάνουμε κινήσεις, ίδιες κινήσεις που κάνουμε για τα άλλα παιδιά. Πρέπει να το πούμε αυτό γιατί έχουμε ένα πρόβλημα πλέον στην Ευρώπη γενικότερα, όπου έχουν χαθεί πάρα πολλές χιλιάδες παιδιά και μπορεί να είναι κάπου, αλλά μπορεί να είναι και στο εμπόριο και στη διαδικασία αυτή. Άρα δεν έχουν ξεχνιαστεί λοιπόν, όπως είπε η Europol, πριν από κάποια χρόνια 10.000 παιδιά, τώρα μπορεί να έχουν φτάσει 20 και 30 από ό,τι αναφέρεται. Στην Ελλάδα περίπου 2.300 είναι το αριθμός. Να πούμε ότι έως 12 ετών, λέει η ελληνική αστυνομία, ότι είναι 35 περιστατικά το 18 έως 12 ετών. Αλλά είναι αυτές οι ηλικίες εκεί, δεν μιλάμε για πάρα πολύ μικρά παιδιά. Και 13 έως 18 ετών είναι 264. Έτσι, τα παιδιά αυτά. Η πλειοψηφία είναι κορίτσια. Σε αυτή την ηλικία των 13-18 εφηβών κοριτσιών ετών είναι οι φυγές αυτές. Και αν δούμε τις υπηκότητες, σαφώς η ελληνική υπηκότητα είναι στα παιδιά αυτών των ηλικιών υψηλή. Και ακολουθεί η αλβανική υπηκότητα. Ακολουθούν παιδιά από το Πακιστάν και παιδιά από τη Συρία. Και βέβαια το μεγαλύτερο ποσοστό εξαφάνισης, φυγής, όπως μπορεί να την πει κανείς, είναι η Αττική. Έτσι, γιατί ενώ βλέπουμε ότι το 18 είχαμε 169 περιστατικά μόνο στην Αττική, στο σύνολο της χώρας ήταν 299. Άρα βλέπουμε ότι η αύξηση μεγάλη είναι στην Αττική. Και είναι παιδιά που σε κόντρες με τους γονείς χάνονται, ειδικά από ό,τι θυμάμαι και από παλιότερες έρευνες, τους καλοκαιρινούς μήνες. Τα βλέπετε και έχουν από μια... πειρασμούς. Φυγή. Από το διαδίκτυο, που είτε υπάρχει πρόβλημα και τους δίνουν μια καλύτερη ζωή και ελπίδες ότι θα πάνε μαζί. Βρήκαμε μια 13χρονη, την είχαν πάρει κάποιοι, την πήγαιναν στη Ρόδο. Ευτυχώς αμέσως το λιμενικό κινητοποιήθηκε και δεν χρειάστηκε διαδικασία, γιατί ήταν το βράδυ που πήγε. Και βρέθηκε το παιδί, ήταν έτοιμο να το πάνε στη Ρόδο για να το μετατρέψουν, να το κάνουν. Είναι όμως σημαντικό να δούμε την κάρτα του Διεθνούς Κέντρου για τα Εξαφανισμένα και Υποεκμετάλλευση Παιδιά που εδρεύει στην Ουάσιγκτον. Βλέπουμε, και εδώ είναι η ανησυχία η μεγάλη, που θα πρέπει έτσι να σημάνει συναγερμός και στη χώρα μας. Βέβαια, εμείς δεν έχουμε αυτό το φαινόμενο, το τονίζουμε. Και τώρα και με την δική σας την εφαρμογή θα κινηθούμε άμεσα, εθελοντές και γονείς και όλοι που συνεργάζονται με αυτό το σύστημα, με αυτή την εφαρμογή. Εάν μείνουμε όμως σε αυτά τα στοιχεία, θα δούμε ότι το 18 πραγματοποιήθηκαν 424.066 καταγγελίες για εξαφανισμένα παιδιά μόνο στη ΣΥΠΑ. Στην Ισπανία, 33.467 παιδιά εξαφανίστηκαν. 25.000 παιδιά και νέοι εξαφανίζονται σε τέτοια βάση στην Αυστραλία. Και αν μου επιτρέπετε... Περισσότερα από 80.000 παιδιά βλέπουμε ότι εξαφανίζονται σε τέτοια βάση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και αν μείνουμε στην Βραζιλία, εκεί θα δούμε ότι 40.000 παιδιά
δηλώνονται ως εξαφανισμένα κάθε χρόνο στην Βραζιλία. Αυτά είναι στοιχεία λοιπόν του Διεθνούς Κέντρου για τα Εξαφανισμένα και Υπερεκμετάλλευση Παιδιά, ανησυχητικά, ειδικά για χώρες όπως είναι και η Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, εντάξει, Αμερική, Βραζιλία. Και εκεί έχουμε αρπαγές παιδιών από άγνωστους. Εκεί έχουμε αρπαγές παιδιών. Ναι. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι δεν υπάρχει χρόνος αναμονής. Ναι. Ότι δεν πρέπει σε περίπτωση στην οποία υπάρχει εξαφάνιση ανηλίκου να υπάρχει χρόνος αναμονής. Πρέπει κατευθείαν η αστυνομία να ενεργήσει, κατευθείαν οι γονείς ή οποιοδήποτε κηδεμόνας να ενεργήσει και κατευθείαν να δοθεί εντολή για να γίνει η αναζήτηση. Και εμείς και στο γιατί έργο. Δεν ξέρεις αυτό μπορεί να εξελιχθεί. Πώς μπορεί να εξελιχθεί. Ναι. Έτσι, η απώλεια ενός παιδιού μπορεί να έχει μπερδευτεί κάπου. Αυτό μπορεί να οδηγήσει. Αν ξέρουμε πού χάθηκε και το παιδί μετακινείται, ή ακόμα και για την περίπτωση αρπαγής ή οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση, υπάρχει μια εμβέλεια η οποία ανοίγει. Ναι. Όσο περνάει η ώρα, πρέπει να ψάξουμε πιο μακριά, πιο μακριά, πιο μακριά. Και κάποια στιγμή είναι τόσο μεγάλη η εμβέλεια που μπορεί και να μην μπορούμε να τον βρούμε. Είχαμε περίπτωση αυτιστικού παιδιού που έφυγε, το έσκασε από το ειδικό σχολείο. Τα παιδιά αυτά, και πρέπει να μας πάρουν τηλέφωνο οι γονείς που έχουν αυτιστικά παιδιά, έχουμε μια προσπάθεια, κάνουμε μια προσπάθεια τώρα για τα άτομα που έχουν πρόβλημα επικοινωνίας και να μιλήσουμε μαζί τους για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις τέτοιες. Αυτό το παιδί λοιπόν αποπροσανατολίζεται, τα αυτιστικά άτομα αποπροσανατολίζονται, αν δεν ακούν αλληλουχίες. Μας δώσανε έγκριση για να βγει το Amber Alert μετά από τρεις ώρες, τέσσερις. Μάλιστα. Πήραμε πληροφορίες λοιπόν και το παιδί το βρήκαμε ευτυχώς κάποιοι άνθρωποι που είχαν ακούσει το Amber Alert στο βουνό ουσιαστικά, κάτω από ένα δέντρο. Θέλω να δούμε τις υποθέσεις για τις οποίες λέμε συνέχεια. Δεν υπάρχει χρόνος αναμονής, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό που λέτε. Ναι, ούτε από καμία νομική διάταξη. Δείτε τώρα ποιες είναι οι πραγματικές. Για μένα οι εξαφανίσεις αυτές που έγιναν thriller, μεγάλα thriller, και που κάποια στιγμή είχαμε συζητήσει ότι πρέπει μια υπηρεσία καινούρια να μπει σε αυτές τις υποθέσεις, να ανοίξει τους φακέλους, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Παγκόσμια ημέρα καθιερώθηκε από την εξαφάνιση ενός παιδιού στην Αμερική, έτσι, και μετά από χρόνια βρέθηκε ο άνθρωπος, ας πούμε, που το είχε δολοφονήσει. Και από εκεί καθιερώθηκε και η Παγκόσμια ημέρα. Εδώ τόσα χρόνια έχουν περάσει και δεν έχει κανείς ενδιαφερθεί για τα παιδιά μας, που το λέμε, τα τονίζουμε και τα ξαναθυμίζουμε. Και έχουν πάει και στη Γερμανία για την Ανούλα, εγώ, όταν έλεγαν πως κάποια γυναίκα το έχει το παιδί εκεί. Για την Ανούλα Τριανταφυλλίδη, να θυμίσω, το πρώτο παιδί που χάθηκε στην Ελλάδα. Έχουν περάσει 38 χρόνια από τότε. Η Ανούλα χάθηκε 19 Αυγούστου του 1981 σε ηλικία 2,5 χρόνων από την παραλία Αγιά, στο σκουτάρι της Μάνης, όπου η οικογένεια διατηρούσε εξοχικό. Ξέφυγε για λίγο της προσοχής, έφυγε όπως ήταν από την παραλία, πήγε με τα ποδαράκια του σε μία βρύση και από εκεί τώρα το άρπαξαν, έγινε κάποιο ατύχημα, το εξαφάνισαν το παιδί. Εμφανίστηκαν πολλές κοπέλες με κοινά στοιχεία που θα μπορούσαν να είναι στην ηλικία της Ανούλας, που σήμερα, αν ζει, είναι 41 χρόνια βέβαια. Αλλά έγινε DNA, καμία δεν διαπιστώθηκε ότι ήταν η πρώτη αγνοούμενη της χώρας, η Ανούλα Τριανταφυλλίδη. Είχαμε ασχοληθεί πριν από καιρό, και αυτή η εξαφάνιση ήταν άγνωστη, πριν από 34 χρόνια, 25 Ιουνίου του 1985, σε ηλικία 6 χρονών από το Λεβίδι Αρκαδίας, χάθηκε ο Μιχάλης Μήτρου. 16 Οκτωβρίου του 1994, 9 χρόνια μετά την εξαφάνιση, στη θέση εκεί νούδημος Λεβιδίου, βρέθηκαν οστά και κρανίο ενός παιδιού. Τότε κανείς δεν σκέφτηκε να κρατήσει αυτά τα οστά σε ένα αρχείο με την εξέλιξη της επιστήμης, να διαπιστωθεί αν ανήκαν στο παιδί ή όχι. Βέβαια, δεν είχε χαθεί άλλο παιδί εκεί στην περιοχή, δεν έγινε καν DNA και πιστεύουν όλοι ότι τα οστά και το κρανίο ανήκαν στο αγοράκι αυτό, το Μιχάλη το Μήτρου, που εξαφανίστηκε τότε το 1985. Το τρίτο παιδί είναι ο Νεκτάριος Κορδός, που χάθηκε 14 Αυγούστου του 1989 από τους κάτω αμπελόκηπους Μεσσηνία σε ηλικία 7 χρονών. Εκείνη την ημέρα είχε ακολουθήσει τους γονείς, την οικογένειά του, στον Τρίγο, και βρίσκονταν εκεί στο γειτονικό χωριό Καλυθέα Πύλου. Φήμες έλεγαν ότι το είδαν το παιδάκι σε ένα αυτοκίνητο από πίσω να χαιρετάει. Εξαφανίστηκε από τότε ο Νεκτάριος και σήμερα, αν ζει, θα είναι σχεδόν στην ηλικία των 37 χρόνων. Έχουν περάσει 30 χρόνια από τον Νεκτάριο Κορδό. Για τον Μπεν Νίνταμ, που είχε χαθεί σε ηλικία 1,5 χρόνων στην ΚΟ τον Ιούλιο του 1991, ξέρετε τη βαθιά έρευνα που είχε κάνει η εκπομπή. Και εγώ από την αρχή έλεγα ότι το παιδί πρέπει να βρίσκεται κάπου εκεί γύρω. Ενώ τόσο σε αυτή την ηλικία να παιδάει και σε μια περιοχή που δεν είχε και μεγάλη κίνηση, ποιος εκείνη την ώρα να το αρπάξει? Δηλαδή θα είχαν συνωμοτήσει όλοι να αρπάξουν ένα παιδάκι από εκείνη την ώρα από τον δρόμο, που πήγε να ακολουθήσει το θείο του με τη μηχανή και χάθηκε? Άρα μήπως έχει γίνει κάποιο ατύχημα? Έπρεπε να περάσουν τόσα χρόνια, 28 σχεδόν χρόνια, για να αποφανθεί η αγγλική αστυνομία. Ξέρετε τη συνεργασία που κάναμε. Είχαν έρθει εδώ Άγγλοι επιθεωρητές, εδώ στο τούνελ για την έρευνα τη βαθιά.
για να αποφανθούν πως ο Μπεν πέθανε την ημέρα της εξαφάνισης και αυτό ήταν σαν αποτέλεσμα ενός τραγικού ατυχήματος που έγινε εκεί στην Αγρικία. Βέβαια, κανείς γονιός δεν δέχεται μια τέτοια εκδοχή αν δεν έχει βρεθεί πτώμα και βλέπουμε τη μητέρα του να συνεχίζει, να εξακολουθεί να ερευνά για τον Μπεν. Και πάμε στο παιδάκι που το έχουμε αγαπήσει όλοι και έχω δεθεί κι εγώ και με την οικογένειά του, όπως και με τα άλλα παιδιά, αλλά με τον Γιώργο Παρασκευόπουλο ιδιαίτερα. Μιλάω για τον Γιωργάκη, έχουν περάσει 27 ολόκληρα χρόνια από τότε. Κι εγώ ρεπόρτερ σε εφημερίδες, αλλά με μια βαθιά έρευνα εκεί στη Δήμητρα Γορτινίας για τον Γιωργάκη που τον Ιούνιο το 92, ακολούθησε τον παππού του. Λάθος τραγικό αυτό. Τόσεραν οι γονείς για διακοπές και κάποιοι συγγενείς επέλεξαν να στείλουν ένα παιδάκι μικρό με έναν άρρωστο παππού βοσκό στην κορυφή ενός βουνού, άγριου βουνού. Τάφησε ο παππού στη βρύση για να γεμίσει τα παγουράκια του. Ο παππού άργησε να γυρίσει γιατί είχε τα ζά του, προτεραιότητα τα ζά. Και όταν γύρισε το παιδί ήταν άφαντο. Πέρασε πάρα πολύ καιρό. Έπρεπε να πει ότι θα φορήσει ο Μητροπολίτης, όποιον ξέρει κάτι και δεν έχει μιλήσει, για να βγει ένας κάτοικος και να πει ότι είδε ένα παιδί με ψηλές κάλτσες που τα χωριατόπαιδα δεν συνήθιζαν να τις φοράνε καλοκαίρι, να βγαίνει από το βουνό προς το κεντρικό δρόμο. Αυτό ήταν η αφορμή. Να συνεχιστούν έρευνες μεγάλες για χρόνια, μήπως άρπαξαν τον Γιωργάκη τον Παρασκευόπουλο. Και ακόμη οι συγγενείς περιμένουν ότι θα γυρίσει. Το 92 χάθηκε, 27 χρόνια πέρασαν, 37 χρόνια σήμερα είναι το παλικάρι. Είχαμε πάει και σε άλλα μοναστήρια μακριά από την Ελλάδα, πολύ μακριά, να βρουν παιδιά που το έμοιαζαν. Τραγική ιστορία. Ένας βοσκός βρήκε σε μια δύσβατη περιοχή του βουνού ένα παιδικό αθλητικό παπούτσι. Που λένε ότι μπορεί να ανοίξει ο Γιωργάκη, αλλά συγγενείς λένε ότι ήταν ένα δείγμα που είχαν δώσει στις αρχές που βρουν το ίδιο. Τα παιδιά αυτά για τα οποία σήμανε αργά ο συναγερμός. Δεν υπήρξε άμεση κινητοποίηση, δεν έγινε κάτι ιδιαίτερο. Παραμένουν θρύλερ και κανείς δεν σκέφτεται να ανοίξει τους φακέλους. Στην αρχή, όταν γίνεται μια εξαφάνιση, κανένας δεν σκέφτεται το χειρότερο. Κατευθείαν αυτό το οποίο θα σκεφτεί είναι ότι εντάξει, μωρέ, θα βρεθεί, θα περάσει λίγο η ώρα, θα γυρίσει το παιδί. Αλλά δεν είναι έτσι. Και αυτό λειτουργεί σε βάρος της υπόθεσης. Από τις εκπαιδεύσεις που γίνονται όλα αυτά τα χρόνια, είναι ξεκάθαρο. Δεν κάνεις εικασίες. Δεν κάνεις εικασίες. Μια εξαφάνιση δεν κάνεις εικασίες. Νομίζω ότι αυτό δεν ισχύει. Εννοώ ότι περιμένουν να περάσει. Γίνονται όλες οι ενέργειες. Από την πρώτη στιγμή που δηλώνεται η εξαφάνιση, δεν υπάρχει κανένας χρόνος αναμονής. Να το διευκρινίσω και το επαναλαμβάνω, γιατί παρεξηγημένα είχε. Έχει ακουστεί αυτό. Ακουστεί κάτι ότι υπήρχε ένα 24ωρο που δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, όλες οι ενέργειες πρέπει να εκδηλώνονται από την αρχή άμεσα και γρήγορα. Όσο πιο γρήγορα εκδηλώνονται οι ενέργειες, τόσο πιο πολλές πιθανότητες έχουμε να έχουμε θετικά αποτελέσματα. Έχουμε εδώ κοντά και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με τον κύριο Ντάνο, που είναι υπεύθυνο στο πρόγραμμα του. Θα δούμε και την εφαρμογή αυτή που ξεκινάει πιλωτικά. Το childrescue.eu. Έτσι, και θα τη δούμε την εφαρμογή αυτή για άμεση κινητοποίηση όλων μας που θα είμαστε θελοντές στο χώρο εκείνη την ώρα που χάνεται ένα παιδί. Πάντως από πλευράς μου, θα ήθελα πάλι, γιατί πολλές φορές το έχω επαναλάβει, ότι είναι πολύ σημαντικό να λέμε το θέμα της προσοχής από την πλευρά των γονέων. Οι γονείς φυσικά πρέπει ούτε ένα δευτερόλεπτο να μην αφήνουν ένα παιδάκι, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες, χωρίς επιτήρηση, χωρίς έναν άνθρωπο. Ακριβώς. Ωστόσο όμως, δράτω με τις ευκαιρίες και με το δυσάρεστο συμβάν που έγινε με το κοριτσάκι τώρα το 14χρονο, ακόμα και εκεί, στην πιο κρίσιμη ηλικία. Μιλάμε για το παιδί που αυτοκτόνησε. Βεβαίως. Έτσι, γιατί δεν σκέφτηκε κανείς να το στηρίξει ψυχολογικά. Εκτός από αυτό, θεωρώ πως αυτός ο άνθρωπος, αν μου επιτρέπετε να πω κάτι τέτοιο, αυτός ο άνθρωπος που το προσέγγισε θα ήθελε κάποιο χρόνο για να καταφέρει κάποια πράγματα. Οι γονείς ήταν οι μόνοι που μπορούσαν να δουν κάποια διαφορά στη συμπεριφορά του παιδιού. Γι' αυτό λέω πάντα ότι η γνώση, η εκπαίδευση στα σχολεία, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, όλοι μας, πρέπει να προσέχουμε κάποια πράγματα, κάποιες κινήσεις, να δούμε λίγο την ψυχολογία και, αλλαγή συμπεριφορών. Και τη συμπεριφορά ενός παιδιού. Να ξεκινάει δηλαδή από τους γονείς που είναι οι πιο άμεση δηλαδή δίπλα στο παιδί, οι άμεσοι άνθρωποι, και να επεκτείνεται σιγά σιγά και στους εκπαιδευτικούς και στον οποιοδήποτε άλλο άνθρωπο που βρίσκεται δίπλα σε ένα παιδί. Στον Κώστα το Μάστορα, λοιπόν, θα επανέρθω, που έχει ύψος 1,73 και αγνοείται από την Τετάρτη 3 Απριλίου. 52 μέρες αγνοούμενος με το γκρι Opel Corsa, αυτοκίνητό του, YZ Y75-92. Παρακαλώ θερμά για μια ακόμη φορά. Εσάς που θα έχετε δει κάτι το περίεργο σε μια παραθαλάσσια περιοχή ή κάπου αλλού και στην Αττική κυρίως, αλλά και οπουδήποτε αλλού, να μας ενημερώσετε άμεσα. Για τον Κώστα το Μάστορα που αγνοείται.
μια ανθρώπινη τραγωδία αποκαλύφθηκε με αυτή την εξαφάνιση. Μπορούμε να δούμε, παρακαλώ, θερμά παιδιά, τώρα που κλείνουμε, και κάποιες άλλες εξαφανίσεις ανθρώπων. Ξένια, να ξεκινήσουμε με τον Ταμπίσον 15χρονο που αναζητά και το χαμόγελο του παιδιού. Mm-hmm. Τη βοήθεια λοιπόν όλων μας ζητά το χαμόγελο του παιδιού για να εντοπιστεί ένας ανήλικος. Ο Ταμπίς Μουκτάρ, 15 χρόνων, πακιστανικής καταγωγής, αγνοείται από το απόγευμα του Σαββάτου 20 Απριλίου από την περιοχή της Ομόνιας. Τα στοιχεία του. Ότι μπορεί να είναι στην περιοχή της Κρήτης, σε κάποια περιοχή της Κρήτης. Ωραία. Οπότε ας εστιάσουμε λίγο εκεί την προσπάθεια περισσότερο. Να πούμε σχετικά με τα στοιχεία του που προκύπτουν κατά δήλωση του ίδιου, δημοσιοποιούνται μετά από εντολή της Εισαγγελέως Ανηλίκων. Ο Ταμπής έχει ύψος 1,60, ζυγίζει 60 κιλά, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Όταν χάθηκε, φορούσε σκουρόχρωμο παντελόνι, μαύρο μπουφάν και μαύρα αθλητικά παπούτσια. Όποιος έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει με το χαμόγελο του παιδιού όλο το 24ωρο στην Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 16.000, καθώς και στα αστυνομικά τμήματα της χώρας. Γιάννη, να πάμε στα Χανιά για τον Χλωράκη που αγνοείται. Στο πόδι βρίσκονται οι αρχές των Χανίων για έναν άνδρα που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας. Ο Στέλιος ή Άκης, όπως τον φωνάζουν, Χλωράκης, 45 χρόνων, αγνοείται από την Παρασκευή 3 Μαΐου από το σπίτι του στην περιοχή Αγίου Νεκταρίου. Έχει ύψος 1,65. Η απουσία του έγινε αντιληπτή από τους γείτονες που τον φρόντιζαν, καθώς το τελευταίο διάστημα δεν εργαζόταν και είχε κλειστεί στον εαυτό του. Οι γείτονες, αν και είχαν δει φως την προηγούμενη μέρα, αναγκάστηκαν μαζί με συγγενείς να ανοίξουν το σπίτι του συνοδεία αστυνομικού, καθώς δεν απάντησε όταν του χτύπησαν το κουδούνι. Η πόρτα ήταν κλειδωμένη, τα φώτα σβηστά, ενώ είχε αφήσει την ξυριστική του μηχανή στην πρίζα. Πιθανότατα να κούρεψε κοντά τα μαλλιά του πριν χαθεί. Για την εξαφάνισή του έχει σημάνει Silver Alert. Από Αλσχάιμερ πάσχει η γερότησα που θα δούμε εκεί στην επανομή, Γιώργο. Ακριβώς. Η Μαρία Σαμπουλίδου, 79 χρόνων, αγνοείται από το απόγευμα της Παρασκευής 10 Μαΐου από την περιοχή της επανομής. Έφυγε από το σπίτι της κόρης της, με την οποία έμεναν μαζί. Πάσχει από Αλσχάιμερ, έχει τάσεις φυγής και συχνά έλεγε πως ήθελε να πάει στον τόπο καταγωγής της, την Καβάλα. Έχει ύψος 1,57, είναι αδύνατη, έχει άσπρα μαλλιά και καμπουριάζει. Όταν χάθηκε, φορούσε γκρι παντελόνι, κεραμιδή μπλούζα και παλιά αθλητικά μοβ παπούτσια. Και για αυτή την εξαφάνιση έχει σημάνει Amber Alert. Silver Alert. Το Amber είναι για τα παιδάκια. Έφη, να δούμε και την γερότησα στο Πικέρμι που παραμένει αγνοούμενη. Παραμένει λοιπόν αγνοούμενη από το Πικέρμι όταν βγήκε για ένα περίπατο φόρντας τις χνουδωτές της παντόφλες. Η Αλεξάνδρα Καραδημήτρη, 92 χρόνων, αγνοείται από το απόγευμα της Τρίτης, 30 Απριλίου. Ο αγαπημένος της σκύλος που την ακολούθησε επέστρεψε στο σπίτι μετά από 20 λεπτά. Στην περιοχή που χάθηκε η ηλικιωμένη έχει πολλά αμπέλια και ψηλά χόρτα. Να πούμε ότι έχει ύψος 1,45, είναι αδύνατη, κρατούσε μαγκούρα και φορούσε σκουρό χρωμηρόμπα και γκρι χνουδωτό γυλαίκο. Πιθανότατα να είχε μαζί της και ένα κόκκινο μαντίλι. Για την εξαφάνισή της έχει σημάνει Silver Alert. Βέβαια, έχουμε θετική εξέλιξη σε μια μαθήτρια που αναζητούσε πάλι το χαμόγελο του παιδιού, Δημήτρη. Για τη Φλωρέστα, την 14χρονη μαθήτρια που έφυγε από το σπίτι της στην Ομόνια στις 15 του μήνα και κανείς δεν ήξερε που είναι και μας ανησύχησε όλους. Ευτυχώς όλα τελείωσαν με ευχάριστο και θετικό τρόπο. Πολύ της κάλεσε το χαμόγελο του παιδιού. Υπέδειξε το ακριβές σημείο που βρισκόταν η μαθήτρια. 4 μέρες μετά την εξαφάνισή της, αμέσως πήγαν κοινωνικοί λειτουργοί του οργανισμού και της παρήχαν όλες τις απαραίτητες συμβουλές και έκαναν όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Έτσι δεν είναι, Κεριανόπουλε? Έτσι είναι, και να πω ότι χάρη στο Amber Alert, ένα παιδί που τη βοηθούσε ήταν σε ένα εγκαταλειμμένο σπίτι. Μια κοπέλα κανονική, δεν ήταν παιδί του δρόμου, όλα τα παιδιά κανονικά. Αλλά θέλω να πω ότι ένα παιδί που δεν είχε συνηθίσει να ζει στον δρόμο. Και είδαν λοιπόν, το είδε μικρή το Amber Alert και πήρε κατευθείαν τηλέφωνο. Και εκεί κινητοποιήθηκαμε την αστυνομία και τη βρήκαμε. Μας ρωτάτε όλοι τι έγινε με την υπόθεση του Γάλλου περιηγητή του Εμιλιέν Μαρτέν, 32 χρόνων, που ξεσήκωσε Γαλλία, Ιταλία και Ελλάδα. Ευαισθητοποιηθήκαμε με αυτόν τον νέο, τον περιηγητή. Ήταν εδώ κοντά μας και οι γονείς του που είχαν έρθει από τη Γαλλία. Έφυγαν ανήσυχοι γιατί δεν πήραν το σημάδι ζωής. Ήθελε να φτάσει και στην Ελλάδα που τον είχε γοητεύσει. Ξεκίνησε με τα πόδια από το χωριό Μπενέ στη Γαλλία για να γνωρίσει την Ευρώπη και να φτάσει στην Ελλάδα λοιπόν. Απασχόλησε τα μέσα γιατί από το Σεπτέμβριο του 2017 έως τον Αύγουστο του 2018 είχε διανύσει 3.700 χιλιόμετρα με τα πόδια. Συνεργαστήκαμε και με το Κελαβίστο στη Ράι Τρέ για τον άνθρωπο αυτόν. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιο νεότερό του. Τα ίχνη του χάθηκαν 13 Αυγούστου του 2018 στην πόλη Βεντιμίλια της Ιταλίας, κοντά στα σύνορα με τη Γαλλία. Προσωπικά το αντικείμενο είχαν βρεθεί νωρίτερα σε ένα πάρκο στην πόλη Μεντών, στην Νότια Γαλλία, δίπλα στη Μασσαλία. Ο Κερντάλ έχει ύψος 1,87 και αρκετά τατουάζ στο σώμα του. Παρακαλώ θερμά και εσάς τους Έλληνες, γιατί είδα και μια ευαισθητοποίηση και σε φοιτητές που ζείτε εκεί στην Ιταλία. Εάν μένετε στην πόλη Βεντιμίλια ή έχετε γνωστούς εκεί, κάντε γνωστή αυτή την εξαφάνιση και στα μέσα της κοινωνικής δικτύωσης. Μήπως έχουμε κάτι για το Γάλλο περιηγητή. Η δική του
ανήσυχοι επικοινωνούν μαζί μας και ρωτάνε αν υπάρχει κάτι στην Ελλάδα. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάτι. Η ώρα έχει περάσει. Με τον Κώστα Μάστορα παρακαλώ θερμά να έχουμε κάτι. Υπήρχε μια ελπίδα να βρεθεί το αυτοκίνητο, δυστυχώς. Μένει ανοιχτή η έρευνα εκεί στη Χαλκιδική. Θα τη συνεχίσουμε και περιμένω από εσάς ό,τι το περίεργο έχετε δει να μας ενημερώσετε για αυτόν τον άνθρωπο. Θέλω, φίλοι μου, να κλείσουμε τώρα με ένα βίντεο, γιατί πέρασε και η ώρα. Μια και είναι η Παγκόσμια ημέρα για τα εξαφανισμένα παιδιά, θα ήθελα να κλείσουμε με ένα βίντεο από την Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Αυστραλίας, ένα φορέα που συνεργάζεται με το Χαμόγελο του Παιδιού στο Παγκόσμιο Δίκτυο για τα Εξαφανισμένα Παιδιά. Σκοπό λοιπόν αυτό το βίντεο έχει την ευαισθητοποίηση του κόσμου με αφορμή την ημέρα αυτή. Εμείς να σας καληνυχτήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε. Χαίρομαι για την πρωτοβουλία. Α, όχι αυτή, για να πάμε στο βίντεο. Όχι, να πάμε στο. Α, συγγνώμη, τότε πάμε. Με συγχωρείτε. Βιάστηκα, δεν άκουσα το σκηνοθέτη μου. Πάμε στο βίντεο. Πάμε στο βίντεο και θα επανέλθουμε. Μπορούμε να δούμε το βίντεο και θα επανέλθουμε. Πάμε. That day, I was the happiest girl ever. Mom and Dad got me exactly what I wanted. With these shoes, I could take on the world. Maybe I'd be a famous dancer, performing in front of all my friends. Perhaps a fearless explorer who finds ancient animals and wild beasts. I might even help old people and become a doctor. And then one day, maybe I'd meet someone who loved me and my shoes. Those things, they never happened, and I never got the chance to wear them, not even once. Ένα ιδιαίτερο βίντεο, ένα παιδί με όνειρα, έτσι, για να βρεθεί σε μία αφίσα ως εξαφανισμένο. Είναι μια ιστορία που δεν θέλουμε να παραλαμβάνετε, γι' αυτό και ζητάμε από όλους σας να γίνετε εθελοντές έτσι σε αυτό το πρόγραμμα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που τίθεται σε εφαρμογή πιλωτική. Είναι εδώ κοντά μας ο κύριος Ντάνος, οπότε θα γίνει γνωστό αυτό, να θυμίσουμε, κύριε Ντάνο, μέσα από τον δικό σας το φορέα, δηλαδή πού οι εθελοντές θα έχουν πρόσβαση για να βρουν αυτά τα στοιχεία. Μπορείτε αρχικά να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του site, από την οποία μπορείτε να πάρετε περισσότερες πληροφορίες, στο childrescue.eu, μία λέξη. Όπως μπορείτε να αναζητήσετε και τη σελίδα στο Facebook childrescue.eu, πάλι το Child Rescue ως μία λέξη, και αντίστοιχα στο Twitter και σε υπόλοιπα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αυτό το όνομα. Και με το Χαμόγελο του Παιδιού η επαφή αυτή. Έτσι μπορούμε λοιπόν να ξέρουμε ποιοι θα γίνουμε εθελοντές για να κινητοποιηθούμε άμεσα στο χώρο που χάνεται ένα παιδί. Να πάρουμε τα πράγματα στα χέρια μας για να μην κινδυνεύουν παιδιά και άνθρωποι γενικότερα. Και όταν έχουν και οι υπηρεσίες όπως. Όχι, όχι, υπηρεσίες, όχι, τα πράγματα στα χέρια μας. Όχι, λέω, όπως είναι και η Υπηρεσία Προστασίας Ανηλίκων, έτσι, αν έχει υποθέσεις σαν της μικρής με τον παιδόφιλο που καταγγέλθηκε και συνελήφθη, το πρώτο πράγμα, ας πούμε, που κάνει είναι να προστατέψει και το παιδί θύμα. Έτσι, δεν έγινε έγκαιρα. Θα κλείσω το σωτηράκι, μην βιάζεσαι. Δεν έγινε έγκαιρα αυτό, να το θυμίσω, με αποτέλεσμα το παιδάκι να θέσει τέρμα στη ζωή του εκεί στις ράγες του σταθμού. Δυστυχώς. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω με την ελπίδα ότι θα υπάρξει μια πληροφόρηση για τον άνθρωπο που αγνοείται. Να είστε καλά. Καλή σας νύχτα.